τέτοια απόφαση για την έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, θα έχει 41 κάθετος 24-15 ΚΑΠΑ, που αφορά την κατεπίγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμιακών διαθέσιμων των φορέων γενικής κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδας. Με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου εισήχθη η κατεπίγουσα ρύθμιση αυτή για τη μεταφορά των ταμιακών διαθεσίμων και των Δήμων μεταξύ άλλων φορέων. Υποχρεούνται να καταθέσουν οι Δήμοι τα ταμιακά τους διαθέσιμα και να μεταφέρουν τα κεφάλαια προθεσμιακών τους καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμιακής διαχείρισης που τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδας. Εδώ θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι όλοι οι γειτονικοί Δήμοι έχουν πάρει αποφάσεις με ψηφίσματα πάντα. Έχουμε και ένα έγγραφο της ΚΕΔΕ, η οποία θέλει να ενημερωθεί της ΚΕΔΕ της ΠΕΔΑ. Να ενημερώσουμε την ΚΕΔΕ, συγγνώμη, μετά από τη λήψη του ψηφίσματός μας. Δεν ξέρω βέβαια τι αποφάσισε σήμερα την απόφαση της ΚΕΔΕ, γιατί ήταν σε διαδικασία συνεδρίασης, δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί η συνεδρίαση αυτή ακόμα. Έχει ολοκληρωθεί. Διαβάζει το μήνυμα βήμα. Ορίστε. Διαβάζει το μήνυμα βήμα. Θεωρούμε όμως ότι πρέπει να συζητηθεί όπως και να και σε επίπεδο του Δημοτικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι υποχρεωτική ενέργεια και θα γίνει από... σε σχέση με την νομοθετική ρύθμιση. Λοιπόν, κύριε Δημάρχη. Δυστυχώς, τις τελευταίες μέρες, όπως και σήμερα, ήμουν στην ΚΕΔΕ. Απλά κοιτάζω το ίδιο τύπο που βγάλανε, αφού τελείωσε η συνεδρίαση. Δυστυχώς, τις τελευταίες μέρες έχει αποσπάσει και έχει απορροφήσει όλους τους δημάρχους και γενικότερα τους αυτοδιοικητικούς από την καθημερινή του έκτοτε καθημερινό έργο, αυτή η εξέλιξη που υπάρχει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και δεν είναι άλλη από τη γνωστή πλέον σε όλους πράξη νομοθετικού περιεχομένου, όπου εκδόθηκε στις 20 Απριλίου και επιτάσσει ουσιαστικά, επιβάλλει τη μεταφορά των ταμιακών διαθεσίμων των φορέων της ευρύτερης κυβέρνησης, όχι μόνο των ΟΤΑ δηλαδή, είναι και άλλοι φορείς αυτοί οι οποίοι περιλαμβάνονται σε αυτή την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, στην Τράπεζα της Ελλάδος και συγκεκριμένα σε επενδυτικό πρόγραμμα της Τράπεζας της Ελλάδος και σε μετατροπή των χρημάτων αυτών σε ρέπος. Υπάρχει ένας αναβρασμός και μία ανασφάλεια στον χώρο των αυτοδιοικητικών γενικότερα όλες αυτές τις μέρες, διότι δεν έχουν δοθεί ξεκάθαρες εξηγήσεις σε σχέση με όλη αυτή τη διαδικασία και όλη αυτή την ενέργεια η οποία γίνεται. Η πράξη αυτή λοιπόν νομοθετικού περιεχομένου από μόνη της είναι μια πράξη η οποία έρχεται σε σύγκρουση με το Σύνταγμα της χώρας και συγκεκριμένα με το άρθρο 102 και την παράγραφο 4, όπου ορίζει τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα μπορούσε μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου, το τονίζω, να επιβάλλει στην τοπική αυτοδιοίκηση να μεταφέρει τα χρήματά της οπουδήποτε. Όπως θα μπορούσε να επιβάλλει να πάρουμε μία απόφαση ως Δημοτικό Συμβούλιο, την οποία θα μας την επιβάλλουν και δεν θα είναι δική μας απόφαση. Αυτά όσον αφορά την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Αν όλη αυτή η διαδικασία είχε γίνει μέχρι σήμερα με νόμο, θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Εδώ να σημειώσω ότι το Ταμείο Νομικών, από το οποίο επίσης ζητάτε να μεταφερθούν τα ταμιακά διαθέσιμα, που εκείνοι ως νομικοί γνωρίζουν και πάρα πολύ καλά τους νόμους και έτσι αντιμετωπίζουν πολύ πιο έγκυρα τις καταστάσεις αυτές, λέμε το εξής, ότι με πράξη νομοθετικού περιεχομένου ο πρόεδρος του Ταμείου δεν είναι ουσιαστικά καλυμμένος νομικά να μεταφέρει διαθέσιμα του Ταμείου τους. Διότι δεν αποτελεί νόμο η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, έτσι ώστε να έρχεται και να επικαλύπτει αυτά τα οποία προβλέπει το Σύνταγμα. Αν όλο αυτό περάσει με κάποιο νόμο, είχε περάσει ήδη δηλαδή με κάποιο νόμο και είχε προκύψει η έκτακτη ανάγκη της χώρας, θα ήταν όλα σωστά.
Το λάθος αυτή τη στιγμή είναι ότι έγινε μια κίνηση βεβαιασμένα, έγινε μια κίνηση η οποία αποφάσισε για φορείς λίγος πριν να έχει γίνει διάλογος με τους φορείς, και εκεί είναι το τεράστιο πρόβλημα. Και όλο αυτό βέβαια έφερε όλες αυτές τις αλυσιδωτές αντιδράσεις. Υπήρξε με το πρώτο ψήφισμα της ΚΕΔΕ, της Ένωσης Δήμων Ελλάδος, μία απέτηση για απαιτήσει σε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα, και η βασικότερη απέτηση από όλες ήταν μία συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της χώρας, έτσι ώστε να ξεκινήσει έστω και καθυστερημένα, έστω και μεταχρονολογημένα επί της ουσίας, ο διάλογος που θα έπρεπε να έχει γίνει. Αυτό πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στις 3 η ώρα το μεσημέρι, και έτσι και σήμερα υπήρξε ένα νέο έκτακτο διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ, ώστε να ληφθεί εκ νέου απόφαση για το πώς προτείνει τουλάχιστον το ανώτερο συνδικαλιστικό όργανο, τον ΟΤΑΝ, να κινηθούν οι Δήμοι στην προκειμένη περίπτωση. Η αρχική απόφαση ήταν κατηγορηματική και έλεγε ότι δεν προτείνεται να μεταφερθούν τα ταμιακά διαθέσιμα. Σήμερα υπάρχει μια εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση του θέματος, διότι ουδέποτε τέθηκε θέμα από τους αυτοδιοικητικούς αδιαφορίας σε σχέση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή ως χώρα. Αντιθέτως, τοπική αυτοδιοίκηση όλα αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει έχει βάλει πλάτη στο να φτάσουμε σήμερα έστω εδώ και να κάνουμε αυτά τα βήματα που έχουμε κάνει. Όποια και είναι αυτά. Και έχει βάλει πλάτη όταν οι πόροι της τοπικής αυτοδιοίκησης τα τελευταία έτη έχουν μειωθεί κατά 65%. Παρά τα αυτά, οι Δήμοι για το 2014 έκλεισαν με 853 περίπου εκατομμύρια ευρώ πρωτογενές πλεόνασμα, όταν το κράτος έκλεισε με 1,6 δις έλλειμμα. Παρότι έχουν όλη αυτή τη μείωση οι Δήμοι της επιχορήγησης που ήταν κύρια πηγή χρηματοδότησης για τη λειτουργία τους. Είναι λοιπόν διατεθειμένη η αυτοδιοίκηση και όλοι μας είμαστε διατεθειμένοι να βοηθήσουμε, αν πραγματικά αυτό είναι ένα εργαλείο που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση για να προβεί στις διαπραγματεύσεις τις οποίες προσπαθεί να κάνει αυτή τη στιγμή. Όμως, επειδή όλοι οι αυτοδιοικητικοί βρισκόμαστε εδώ μετά από επιλογή από τους συμπολίτες μας και έχουμε ευθύνη έναντι αυτών για τις πράξεις μας, θα πρέπει πρωτίστως να διασφαλιστούν κάποια πράγματα. Η σημερινή πρόταση της ΚΕΔΕ λέει τα εξής, στέκεται σε τρία σημεία. Λέει να υπάρξει μια αναμονή έτσι ώστε να ψηφιστούν στη Βουλή αύριο, κατά πάσα πιθανότητα όπως είπε ο Πρωθυπουργός το Σάββατο σε συνάντηση που είχε με την αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ, για αυτά για τα οποία δεσμεύτηκε, που είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα, και το πιο σημαντικό από αυτό είναι τα ανταποδοτικά τέλη, διότι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αν αύριο το πρωί όποιος Δήμος μεταφέρει όλα τα ταμιακά του διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος και αυτά γίνουν ρέπος, γιατί δεν είναι απλά να τα μεταφέρουμε σε ένα τραπεζικό λογαριασμό, τα μεταφέρουμε σε ένα λογαριασμό στον οποίο θα γίνουν ομόλογα. Αυτό είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μεθαύριο το πρωί, αν υπάρξει μια έκτακτη ανάγκη, πέρα από τις προκαθορισμένες και προγραμματισμένες που μπορούμε να τις οργανώσουμε, να τις προγραμματίσουμε και να τις ξέρουμε και να τις αναλύσουμε εξ αρχής, ο Δήμος δεν θα μπορεί να αποκριθεί. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να εξαιρεθούν κάποιοι από αυτούς τους πόρους, γιατί είναι κάτι εντελώς διαφορετικό το κομμάτι των αποθεματικών, είναι εντελώς διαφορετικό οι προθεσμιακές καταθέσεις, που δεν ξέρω πόσοι και ποιοι Δήμοι έχουν προθεσμιακές καταθέσεις, γιατί όλοι ξέρουμε καλά την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η αυτοδιοίκηση αυτή τη στιγμή. Φανταστείτε ότι έχουν ήδη τα ταμεία γεμάτα, για να έχουν και προθεσμιακές καταθέσεις, έχουν χρήματα ως ταμιακά διαθέσιμα, που είναι τα χρήματα τα τρέχοντα με τα οποία κινούνται. Δηλαδή, βλέπουμε Δήμους οι οποίοι έχουν 10 εκατομμύρια ευρώ, να δώσω έτσι ένα παράδειγμα, κύριο εργασιών, προϋπολογισμό δηλαδή το χρόνο, και τα ταμιακά τους διαθέσιμα δεν ξεπερνούν το 1,5. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι είναι χρήματα του μήνα επί της ουσίας, που μέσα στο μήνα ανακυκλώνονται. Έρχονται έσοδα, φεύγουν έξοδα και ούτω καθεξής. Περιμένουμε λοιπόν την ψήφιση στη Βουλή για να εξαιρεθούν κάποια
από αυτά τα έσοδα, όπως είναι τα ανταποδοτικά, έτσι ώστε να μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει η αυτοδιοίκηση. Δεν έχει δοθεί ακόμα απάντηση ως προς το χρόνο της δέσμευσης αυτών των ποσών, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο το θέσαμε οι Δήμαρχοι γύρω μου, ότι ναι, να βοηθήσουμε, ναι, να βάλουμε πλάτη. Πείτε μας πόσο καιρό χρειάζεται να βάλουμε πλάτη. Να ξέρουμε και εμείς να κάνουμε ένα προγραμματισμό. Σκεφτείτε αυτή τη στιγμή δηλαδή να θέσει η αυτοδιοίκηση τα ταμιακά της διαθέσιμα σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου και να έρθει αύριο το πρωί η κυβέρνηση και να σου πει: αποτύχαμε τις διαπραγματεύσεις, πρέπει να σας τα δεσμεύσουμε για 10 χρόνια. Λέω ένα παράδειγμα. Καταστροφικό αυτό για την αυτοδιοίκηση. Μήνυμα από ρευστότητα, πρέπει να δεσμευτούν τα χρήματα. Είναι ενδεχόμενο. Και το τρίτο και επίσης σημαντικό θέμα είναι ότι πρέπει να λυθούν οι τεχνικές λεπτομέρειες για το πώς θα γίνει η μεταφορά αυτών των χρημάτων. Το οποίο βέβαια είναι διαδικαστικό θέμα, αλλά και αυτό πρέπει να λυθεί για να μπορούμε να ξέρουμε και να πάρουμε μια ξεκάθαρη απόφαση. Η πρόταση λοιπόν και του σημερινού ψηφίσματος της ΚΕΔΡΕ είναι να αναμείνουμε τη λύση όλων αυτών και στις 7 Μαΐου που έχουμε το ετήσιο συνέδριο να λυθεί η οριστική απόφαση για το πώς θα γεννηθούμε και πώς θα γίνει τέλος πάντων αυτή η διαδικασία της μεταφοράς των ταμιακών διαθεσίμων και ποιο μέρος αυτό θα γίνει. Αυτή είναι η απόφαση που έχει λάβει σήμερα η ΚΕΔΡΕ. Τώρα, σε σχέση με το ενημερωτικό σημείωμα που ήρθε σήμερα από την Τράπεζα της Ελλάδος, είδα κάποια πράγματα. Είδα το εξής, λέει ότι κρίνεται σκόπιμη με μεταφορά των κεφαλαίων των φορέων στην Τράπεζα της Ελλάδος να συνοδεύεται με ένα προγραμματισμό των απαιτούμενων μελλοντικών αναλήψεων σε κυλιόμενη βάση για την κάλυψη ταμιακών αναγκών του επόμενου ημερολογιακού τριμήνου. Μπαίνουμε τώρα στις τεχνικές δυσκολίες. Αυτό είναι αντιληπτό ότι δεν μπορεί να είναι de facto. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, ως αυτοδιοικητικοί, ότι αύριο το πρωί μπορεί να έχει μια διαταγή πληρωμής. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν είναι δεδομένο ότι μπορείς να προβλέψεις επακριβώς τις δαπάνες οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στο επόμενο τρίμηνο. Υπάρχουν αυτές οι οποίες είναι προβλέψιμες, υπάρχουν όμως και έκτακτες δαπάνες, οι οποίες δεν είναι προβλέψιμες. Μια φυσική καταστροφή, μια έκτακτη ανάγκη. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να προβληθεί. Το δεύτερο κομμάτι στο οποίο στέκομαι και είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης, είναι ότι όταν πρόκειται λέει, για ανάληψη μη προγραμματισμένου μεγάλου ποσού που αφορά έκτακτες ταμιακές ανάγκες του φορέα, για το πώς δηλαδή θα μπορέσει να πάρεις πίσω κάποια χρήματα για να καλύψεις ανάγκες σου σε περίπτωση που τα ξανάγει. Η ικανοποίηση του αιτήματος μπορεί να αναβληθεί για μερικές μέρες για να υπάρξουν προηγουμένως συνεννοήσεις με το ελληνικό δημόσιο για τον επαναπρογραμματισμό των πράξεων ρέπος. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι όσο μένει και αυτή η τεχνική δυσκολία, κανείς δεν μας διασφαλίζει ότι αν αύριο το πρωί υπάρξει πραγματικά μια έκτακτη ανάγκη, θα μπορέσουμε να πάρουμε ένα μέρος χρημάτων πίσω για να την καλύψουμε. Και το τρίτο είναι ότι όταν μιλάμε για επενδυτικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος και συγκεκριμένα για ομόλογα τύπου ρέπος με κολάτερα όπως είναι σε προκειμένη περίπτωση, κανείς δεν μας διασφαλίζει ότι στο τέλος όλης αυτής της διαδικασίας το 1 ευρώ το οποίο θα έχουμε βάλει θα είναι και πάλι 1 ευρώ και θα είναι 0,80. Είναι και αυτό ένα τεχνικό μέρος το οποίο πρέπει να διασφαλιστεί. Δηλαδή το αν υπάρξει περίπτωση υποτίμησης στο ρέπος, παραδείγματος χάρη, αυτή η ζημιά από πού θα καλυφθεί. Αυτά όλα τα τεχνικά θέματα δεν είναι θέματα τα οποία τα βάζει ο κάθε δήμαρχος και λέει αυτές είναι οι απαιτήσεις μου. Είναι θέματα τα οποία την επόμενη μέρα μπορούν να μας φέρουν υπόλογους απέναντι στη δικαιοσύνη όσον αφορά τη διαχείριση. Για το κομμάτι αυτό στο οποίο ουσιαστικά εστιάζει το Ταμείο των Νομικών. Και λέγω να κάνω τη μεταφορά αύριο το πρωί. Δεν υπάρχει νόμος, εμένα δεν με καλύπτει κανείς νομικά, αλλά με το πρωί το ελεγκτικό έρθει και με ελέγξει. Και μεθαύριο κριθεί η αντισυνταγματικότητα της πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Εγώ είμαι κάλυπτος, λέει ο διαχειριστής. Νομικά. Και το νομικά δεν σημαίνει ότι θα έρθει το ίδιο το κράτος όταν ζητάει τη βοήθεια και του έχει δώσει τη βοήθεια να σε κυνηγήσει, αλλά μπορεί να σε κυνηγήσει ένας τρίτος. Αυτά είναι λοιπόν έτσι σε πρώτη φάση τα ζητήματα που έχουν τεθεί. Έσπευσαν πολλοί δήμοι να κάνουν ψηφίσματα από τα δημοτικά του συμβούλια αμέσως μόλις έγιναν όλες αυτές οι ενέργειες.
Η σκέψη η δική μου ήταν ότι θα έπρεπε πρώτα, αφού έχουν ζητηθεί εξηγήσεις και έχουν ζητηθεί και συναντήσεις συγκεκριμένες, πρωτίστως να έχουν γίνει όλα αυτά και να έχουμε μια σαφή εικόνα του γιατί πράγμα συζητάμε για να μπορέσουμε να κάνουμε μια συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και να μπορέσουμε να φτάσουμε και στην ολοκλήρωση ενός ψηφίσματος ή μιας απόφασης. Ουσιαστικά ένα πρόλογο έτσι κάνουν τι συμβαίνει μέχρι στιγμής και τι ακριβώς έχει γίνει μέχρι τώρα και θα ήθελα να τοποθετηθούν οι σύμβουλοι όσοι εξ αυτών θέλουν. Κυρία Πρόεδρε, μπορώ να τοποθετήσουμε ένα δίκτυο. Βεβαίως. Αν δεν έχουν αντίληψη η αντιπολίτευση, αν έχει εισηγήσει κάποια διάθεση, κάποια ζήτηση, κάποια πρόταση. Η πρόταση είναι ακριβώς να συνταχθούμε με την σημερινή απόφαση της Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Σημερινή δεν είναι απόφαση. Απόφαση είναι ουσιαστικά τη σκέψη. Αναβάλει μέχρι το συνέδριο και ζητάει τις συγκεκριμένες εξηγήσεις τις οποίες έχει ζητήσει. Η απόφαση είναι ότι αναβάλει. Θα μπορούσε να πάρει απόφαση σήμερα ότι πάρει να καταθέσουμε αύριο το πρωί. Απόφαση είναι. Ναι, δεν λέει όμως και όχι. Αναβάλλει την απόφαση για να διευκρινιστούν αυτά που λέμε. Να διευκρινιστούν. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε την απόφαση των συλλογικών οργάνων για να τοποθετηθούμε κι εμείς και να πούμε. Μπορούμε να πούμε τη γνώμη μας και να το κάνουμε. Αλλά θέλω να πω ότι δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη απόφαση των συλλογικών οργάνων μετά και τις επαφές τις τελευταίες. Γιατί το ψήφισμα το ομόφωνο το οποίο έχει έρθει από την ΚΕΔΕ ήταν το αρχικό. Έχουν συμβεί όπως είπατε εσείς πολλά πράγματα. Η περιφέρεια είναι πιο ξεκάθαρη κατάσταση για την περιφέρεια. Για τους νέους περιφερειακούς, οι οποίες έχουν συμφωνήσει, αλλά... Η Δήμη, οπωσδήποτε. Λοιπόν, αν θέλετε να τοποθετηθείτε, κύριε Πρωθυπουργέ. Αν δεν ολοκληρώνει την αντιπολίτευση. Ορίστε. Για τον λόγο ότι έχει μια συγκεκριμένη υποχρέωση. Παρακαλώ. Γεγονός είναι ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι κομμάτι του κράτους. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι εκτός οργανισμού αυτός λειτουργία. Είναι ένα κύτταρο του κράτους. Τα χρήματα με τα οποία λειτουργεί η κάθε τοπική αυτοδιοίκηση, τα περισσότερα προέρχονται από την κεντρική διοίκηση. Όχι. Τα λιγότερα. Η ΚΑΠ είναι λιγότερα. Τα βασικά χρήματα... Σε ένα προϋπολογισμό του Δήμου 28 εκατομμυρίων ευρώ που έχουμε, η επιχορήγηση που παίρνουμε από τους ΚΑΠ είναι περίπου 230.000 ευρώ το μήνα. Δηλαδή, στα 3 εκατομμύρια από τα 28 που έχουμε. Το μεγαλύτερο μέρος είναι τα ανταποδοτικά τέλη τα οποία τα πληρώνουν οι δημότες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εκεί θέλω να σταθώ. Τα ανταποδοτικά τέλη σε καμία περίπτωση δεν μπορεί κανένα δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει και να πει ότι φεύγουν για να πάνε με μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου στη διαχείριση κάποιων άλλων. Όσον αφορά τι πράξει νομοθετικού περιεχομένου, ορίστε. Αυτό είναι από του βασικότερου λόγου που αναβάλει η ΚΕΔΕ. Μέχρι να ληφθεί η απόφαση από τη Βουλή που να εξαιρεί τα ταυτόχρονα. Αυτό θέλω να πω. Θέλω να πω ότι οι πράξει νομοθετικού περιεχομένου έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια που ζούμε την κρίση. Εφαρμοζόταν και πριν, αλλά δεν μας ένοιαζε. Τώρα πλέον τις έχουμε πάρει καλά και έχουμε μάθει και όλοι τι σημαίνει νουποχού, έτσι. Είναι η κυβέρνηση σημερινή τις καταδίκαζε και πλέον τις εφαρμόζει. Και άλλα πράγματα καταδίκαζε και τώρα τα εφαρμόζει. Κλείνω την παρένθεση, η ΟΤΑ είναι κύτταρο του κράτους. Ασχέτως αν με τρόπους που διευκολύνουν τη λειτουργία της κυβέρνησης καταπατούν και αυτό συντάγμα. Βασικό στοιχείο στην απόφαση που πρέπει να διατυπώσουμε εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο είναι πρωτίστως η συμπαράσταση στο κράτος της Ελλάδος και η προστασία στους πολίτες του Δήμου μας. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι εμείς θα πρέπει, ταπεινή μου άποψη, η απόφαση που θα βγάλουμε να συντάσσεται με την υποστήριξη του αγώνα που δίνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση για το κράτος, αλλά και ταυτόχρονα των πολιτών μας. Πράγμα το οποίο σημαίνει εδώ ότι υπάγονται τα ανταποδοτικά τέλη τα οποία δεν μπορούμε εμείς να πούμε πάντα. Η πρόταση που κάνει αυτή τη στιγμή η ΚΕΔΕ είναι αυτή την οποία θα ψηφίσω. Αποχωρώ να το καταγράψω αυτό ο πρόεδρος, ότι στηρίζω αυτή την πρόταση για την αναβολή κτλ. Εμείς αυτό που θα πρέπει να σκεφτούμε και να καταλάβουμε είναι τι ακριβώς θέλει να κάνει η κεντρική διοίκηση με αυτά τα λεφτά. Δηλαδή να δούμε λίγο πίσω από την κουρτίνα.
Τρίγωνο Μάντης. Ναι, σήμερα στο κράτος, το κράτος θα βγάζει ένα νόμο πριν να γίνει λίγο Μάντης. Διότι την έχουμε πατήσει ως πολίτες άπειρες φορές. Είδε τι γίνεται με τις φορολογίες, με τα τεκμήρια. Στην Αμερική από το 1770 που ιδρύθηκε έχουν 10 φορολογικά νομοσχέδια και περίπου 30 ρυθμίσεις. Εμείς μέσα σε, από το 80 και μετά έχουμε 3.500 φορολογικά νομοσχέδια και δεν θυμάμαι πόσες εκατοντάδες σε χιλιάδες ρυθμίσεις, δηλαδή ένα μπάχαρο. Η κουρτίνα που πρέπει εμείς να δούμε είναι η εξής. Μήπως το μάζιμα αυτών των χρημάτων έχει σαν στόχο να κάνει ένα ωραίο κούρεμα όπως έγινε στο παρελθόν με τα ομόλογα, να γίνει ξανά ένα ωραίο κούρεμα και να συμβεί αυτό που πολύ ωραία παρέθεσε ο Δήμαρχος με τα οικονομικά που ξέρει καλύτερα από μένα. Αντί για ένα ευρώ που θα δώσουμε να πάρουμε με τον αυτό πίσω. Ένα αυτό. Το δεύτερο ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Γιατί μας έχει τα λεφτά για την κυβέρνηση από παντού. Δηλαδή, ντου από παντού. Μήπως φοβάται να σκάσει μία χρεοκοπία στα χέρια αριστερής κυβέρνησης, όχι κυβέρνησης αριστεράς, αριστερής κυβέρνησης. Και ένα τρίτο που θα πρέπει να σκεφτούμε, τι είναι, πώς τα μαζεύει για να τα βάλει στην άκρη για να μας πάει σε δραχμή. Τελικά όλα αυτά θα πρέπει να τα συνυπολογίσουμε και ως το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να διαφυλάξουμε τουλάχιστον τα ανταποδοτικά μας τέλη. Ψηφίζω την πρόταση. Ψηφίζω την πρόταση όπως κατέθεσε από τον Δήμαρχο με την συμβολή της ΚΕΔΡΟ. Μου επιτρέπετε να αποχωρήσω. Ναι, βεβαίως. Σας αποδεσμεύουμε. Και ο κύριος. Εδώ απόρρισα, Ανδρέα. Λέω δεν σήκωσε το χέρι, Ανδρέας. Λοιπόν, κύριε Ράκη. Λοιπόν, εγώ αυτές τις μέρες, όπως όλοι μας βέβαια, είδα πολλούς δημάρχους να αγανακτούν και να κινητοποιούνται για αυτή την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που θα τη δούμε παρακάτω, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι αυτοί οι ίδιοι δήμαρχοι τα τελευταία 5 χρόνια που έχει διαλυθεί ουσιαστικά η τοπική αυτοδιοίκηση δεν είδαν να αγανακτούν ποτέ. Όταν οι πόροι κόπηκαν και έχουν φτάσει οι περικοπές στο 60% με αποτέλεσμα να μην μπορεί να λειτουργήσει κανονικά ο Δήμος, όταν χάσαμε τους μισούς δημοτικούς υπαλλήλους, όταν διαλύθηκαν υπηρεσίες όπως η Δημοτική Αστυνομία, η οποία έφερνε και έσοδα στο Δήμο, όταν και επειδή μιλάμε για πράξη νομοθετικού περιεχομένου, το παρατηρητήριο οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων χωρίς κανένα λόγο και εντελώς αντισυνταγματικά έγινε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου που ουσιαστικά αφαίρεσε την αυτοτέλεια από τους Δήμους και την αυτοδιοίκηση, τότε δεν ενοχλήθηκε κανείς. Κανείς δεν είπε ότι γίνεται κάτι αντισυνταγματικό. Όλοι το δέχτηκαν. Τώρα ξαφνικά αγανακτούμε γιατί, τι ζήτησε η κυβέρνηση. Ζήτησε τα ταμιακά διαθέσιμα, δηλαδή όχι χρήματα μισθοδοσίας, όχι χρήματα που άμεσα πρόκειται να δοθούν σε κάποια έργα και ασφαλώς όχι τα ανταποδοτικά τέλη. Το είπε ο Υπουργός, το ξαναείπε ο Πρωθυπουργός και θα περάσει με τροποποίηση στο νομοσχέδιο αύριο. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Συμφέρει τους Δήμους αυτό. Συμφέρει επί της ουσίας τους Δήμους αυτό. Γιατί θα πάρουν τα χρήματα από τις τράπεζες, τις εμπορικές που τα έχουν με 1,5% επιτόκιο και θα τα πάνε στην Τράπεζα της Ελλάδας με 2,5% επιτόκιο. Και σε περιόδους κρίσης η Τράπεζα της Ελλάδας είναι ο πιο ασφαλής χώρος για να έχει κανείς τα χρήματά του. Θα είναι ρέπος. Όχι, δεν θα είναι ρέπος. Δεν υπάρχει αυτό. Η Τράπεζα της Ελλάδας παίρνει χρήματα από τους Δήμους και χρήματα θα αποδώσει στους Δήμους και σε οποιονδήποτε οργανισμό καταθέσει εκεί τα χρήματά του. Παράδειγμα, η εταιρεία Αττικό Μετρό, η οποία έχει καταθέσει 400 εκατομμύρια στην Τράπεζα της Ελλάδας, χρειάστηκε πριν από 10 μέρες τα 150 και ασφαλώς τα πήρε, σε ευρώ.
Και αυτό που έχει δηλώσει και ο Υπουργός είναι ότι ανά πάσα στιγμή οι Δήμοι μπορούν να ζητήσουν και να πάρουν ένα ποσό χρημάτων και αν αυτό είναι μεγάλο, απλά ζητάει να έχει 2 μέρες στη διάθεσή της για να μπορέσει να αποδώσει αυτό το ποσό. Γιατί τα ζητάει? Γιατί βρίσκεται στη τελική ευθεία μιας πολύ σοβαρής διαπραγμάτευσης. Και αυτή η διαπραγμάτευση είναι για πρώτη φορά ουσιαστική. Και αν δείτε τις κόκκινες γραμμές που βάζει η κυβέρνηση, βλέπετε ότι πραγματικά ο μόνος γνώμονας αυτής της διαπραγμάτευσης είναι το συμφέρον του ελληνικού λαού. Είναι κανείς εδώ μέσα που πιστεύει ότι σε αυτή τη χώρα που έχει διαλυθεί μπορούμε να δεχτούμε νέες μειώσεις μισθών και συντάξεων? Αυτά μας ζητάνε. Ζητάνε συντάξεις κάτω από 300 ευρώ, ζητάνε μείωση των επικουρικών 90%, δηλαδή να μην υπάρχουν επικουρικές, ζητάνε νέες απολύσεις, ζητάνε νέες μειώσεις μισθών, ζητάνε να ξεπουλήσουμε τη χώρα έναντι πινακίου φακής, να πάρουν όλη τη δημόσια περιουσία, ζητάνε εργασιακό μεσαίωνα, να μην υπάρχουν εργασιακά δικαιώματα, ζητάνε να καθορίσουν αυτοί ποιο θα είναι το ΦΠΑ, που είναι πολύ σημαντικό για τον τουρισμό μας αυτή τη στιγμή, που περιμένουμε ότι για την οικονομία της χώρας είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας, αυτά ζητάνε. Άρα λοιπόν αυτή η διαπραγμάτευση και οι κόκκινες γραμμές που βάζει η κυβέρνηση δεν είναι θέμα της κυβέρνησης, είναι θέμα της χώρας. Είναι θέμα επιβίωσης του ελληνικού λαού. Αν η χώρα φουντάρει, δεν θα έχει καμία σημασία αν ο Δήμος Αρωνικού έχει οικονομικά αποθέματα. Νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Άρα, αυτή τη στιγμή που η χώρα βρίσκεται σε αυτή την κρίσιμη καμπή και διαπραγματεύεται το μέλλον μας ουσιαστικά, αν θα υπάρχουμε σαν χώρα, ξέρετε τι διαπραγματεύεται? Αν θα είμαστε δούλοι ξένων αφεντάδων ή αν θα ζήσουμε με αξιοπρέπεια σαν μια ανεξάρτητη χώρα. Αυτό διαπραγματευόμαστε αυτή τη στιγμή. Η τοπική αυτοδιοίκηση, λοιπόν, που είναι ο δεύτερος σε σημαντικότητα βαθμός διοίκησης του κράτους μετά από την κυβέρνηση, οφείλει αυτά να τα λάβει υπόψη του και να βοηθήσει όχι την κυβέρνηση, τη χώρα αυτή τη στιγμή σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Γιατί αν δεν γίνει αυτή η διαπραγμάτευση και δεν κάνουν πίσω σε αυτές τις κόκκινες γραμμές, δεν θα υπάρχουν σαν χώρα. Εγώ λοιπόν ζητώ όποιος πραγματικά πιστεύει ότι αυτή η διαπραγμάτευση είναι αναγκαία, ότι δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω και να γίνουμε δούλοι αιωνίως, γιατί αυτό θα συμβεί αν δεχτούμε αυτό που μας ζητάνε. Αυτό είναι το δίλημα. Αυτό είναι το δίλημα. Δεν θα μας πείτε τώρα. Ωραία. Το δίλημα της διαπραγμάτευσης είναι αυτό. Αν έχετε κάτι άλλο να το πει, πείτε το μου. Κύριε συνάδελφε. Πείτε το μου και σε μένα να το καταλάβω. Το δίλημα της διαπραγμάτευσης, κύριε συνάδελφε, είναι αυτό αυτή τη στιγμή. Αυτές τις κόκκινες γραμμές έχει πει ο Πρωθυπουργού. Του Πρωθυπουργού είναι, δεν είναι το δικό μου. Ο Πρωθυπουργός έβαλε τις κόκκινες γραμμές. Εγώ απλά λέω ότι θεωρώ ότι αυτές οι κόκκινες γραμμές δεν αφορούν μόνο τον Πρωθυπουργό ή την κυβέρνηση, μας αφορούν όλους μας. Έχω λοιπόν εδώ ένα ψήφισμα το οποίο θα καταθέσω στο Προεδρείο και καλώ όσους είναι σε αυτή την αντίληψη να το ψηφίσουν. Οι άλλοι ψηφίστε ότι τα κρατάμε και ας βουλιάξει η χώρα, δεν πειράζει, δικαίωμά σας. Λοιπόν, αν θέλετε να το διαβάσω τώρα ή μετά, όποτε θέλετε. Όχι, διαβάστε το, δεν είναι. Ωραία. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ μεγάλο. Όχι, μία σελίδα. Στην παρούσα περίοδο η κυβέρνηση βρίσκεται στη μέση μιας δύσκολης διαπραγμάτευσης. Δίνει τη μάχη ώστε να βγούμε από την κρίση με την κοινωνία όρθια, χωρίς ηφαισιακά μέτρα, χωρίς μειώσεις μισθών και συντάξεων, χωρίς νέες απολύσεις. Επί 5 χρόνια οι ΟΤΑ υποβλήθηκαν σε σημαντική μείωση των πόρων τους, μείωση προσωπικού, υπονόμευση της οικονομικής και διοικητικής τους αυτοτέλειας. Το παρατηρητήριο οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ που καθορίστηκε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου αποτελεί λαμπρό παράδειγμα. Η απόφαση της κυβέρνησης για τη μεταφορά των ταμιακών διαθέσιμων στην Τράπεζα της Ελλάδας με εξαίρεση τα χρήματα μισθοδοσίας και τα ανταποδοτικά τέλη σκοπεύει με ένα προσωρινό χειρισμό να διευκολύνει τη βραχυπρόθεσμη ταμιακή ρευστότητα ώστε να ξεφύγει η χώρα από τον ασφιχτικό πλαίσιο που έχουν δημιουργήσει σκόπιμα οι δανειστές μας. Η συγκεκριμένη επιλογή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ούτε μπορεί να αποτελέσει προηγούμενο για αμφισβήτηση της αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Η αυτοδιοίκηση, όπως και στο παρελθόν, έχει δείξει ότι είναι πρόθυμη να συμβάλλει στις εκρηκτικές ανάγκες της πατρίδας και της κοινωνίας μας. Είναι αυτονόητο ότι σε συνεργασία με την κυβέρνηση
Θα εκτιμήσει το μέγεθος του προβλήματος, θα συνδράμει στον αγώνα της και θα αντιδράσει ανάλογα. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι δυνατόν να γίνεται διαπραγμάτευση χωρίς να χρησιμοποιηθεί κάθε δυνατότητα. Η ελληνική κοινωνία συμπαραστέκεται στη μάχη αυτή, γιατί αισθάνεται για πρώτη φορά μετά από χρόνια λιτότητας και μνημονίου να δίνεται από ελληνική κυβέρνηση μια ειλικρινής μάχη αξιοπρέπειας του λαού μας. Στο πλαίσιο αυτό, κατανοούμε και υποστηρίζουμε κάθε ενέργεια που θα επιτρέπει στο κράτος να ανταποκρίνεται στις οικονομικές υποχρεώσεις του και θα σταθούμε στο πλευρό της κυβέρνησης όσο διαρκεί η διαπραγμάτευση. Μάλιστα, ευχαριστούμε κύριε Ράπτη. Ο κύριος Μπουκουβάλας αρχίζεται στο λόγο. Εγώ. Έχω το λόγο. Ναι, ναι, κύριε. Εγώ μόνο θέλω να ρωτήσω πόσα διαθέσιμα έχει ο Δήμος, δηλαδή αύριο το πρωί, εάν πάρει μια απόφαση το συλλογικό όργανο το ΟΑΤΑ, πόσα διαθέσιμα μπορούμε να καταθέσουμε στην Τράπεζα Ελλάδος και σήμερα ποιο είναι το επιτόκιο αυτό που έχουμε σε χωρικές τράπεζες. Ναι, με τη σημερινή πράξη νομοθετικού περιεχομένου όπως είναι, δίχως δηλαδή άλλες διευκρινήσεις, πρέπει να καταθέσουμε όλα μας τα χρήματα, να μην κρατήσουμε ούτε τα αποδοτικά ούτε μισθοδοσίες, πρώτον, και γι' αυτό λέμε ότι γίνεται, βεβαίως γίνεται. Δεν έχει ληφθεί μέχρι τη στιγμή καμία απόφαση, δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση της Βουλής που να λέει κάτι διαφορετικό από την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Δεν έχει ληφθεί άλλη απόφαση. Στα λόγια. Και εγώ δηλώνω ότι κατέχω τον πύργο του Άιφερ. Καθόλου δεν ξέρω τι λοιπόν, μέχρι στιγμή, αν αύριο το πρωί ο Δήμος καταθέσει τα χρήματα σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, θα καταθέσει όλα τα ταμιακά διαθέσιμα. Δεν θα κρατήσει απ' έξω ούτε μισθούς, ούτε τα αποδοτικά, ούτε τίποτα. Γι' αυτό και λέμε ότι περιμένουμε να ληφθούν οι απαραίτητες αυτές αποφάσεις ώστε να ξεκαθαριστεί αυτό το πράγμα, για το οποίο δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός. Συμφωνώ. Να το δούμε στην πράξη όμως. Σήμερα με την Κουνουφού τη συγκεκριμένη καταθέτουμε τα πάντα. Δεν τα οποία υπάρχει. Πάντα για το Δήμο Σαρονικού. Αν υπήρχε ο χρόνος, ασφαλώς κανείς δεν είναι με πράξη νομοθετικού, ούτε εμένα μου αρέσουν οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Αλλά δεν έχουμε χρόνο. Το καταλαβαίνουμε. Είμαστε στο τέλος της διαπραγμάτευσης. Τα ταμιακά διαθέσιμα αυτή τη στιγμή. Το Δήμο Σαρονικού είναι περίπου στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Μαζί με τα αποδοτικά μας είναι τα πάντα. Όλα. Τα μυακά διαθέσιμα. Ό,τι έχει. 6 εκατομμύρια. Τα αποδοτικά πόσα είναι. Και αν ισχύσει. Δεν έχουμε κάνει ακόμα διαχωρισμό, γιατί ακόμα δεν έχουμε αποφάσει. Αν πρέπει να είναι μόνο ανταποδοτικά, αν πρέπει να κρατήσουμε και τις δύο μισθοδοσίες. Αν πρέπει, τι πρέπει. Αν πρέπει να κρατήσουμε δύο μισθοδοσίες. Σύμφωνα με τα αποδοτικά, πόσα είναι διαθέσιμα. Γύρω στα 2,5 εκατομμύρια θα είναι. Τα οποία βέβαια δεν είναι χρήματα τα οποία εμείς τα έχουμε σε προθεσμιακές καταθέσεις. Είναι χρήματα που κινείται ο Δήμος με αυτά. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Άλλα εξ αυτών είναι ειδικευμένα, είναι δηλαδή αποχρηματοδοτήσεις για συγκεκριμένα έργα και ούτω καθεξής. Γι' αυτό και λέμε ότι όλες αυτές οι τεχνικές λεπτομέρειες πρέπει να λυθούν. Το επιτόκιο που έχουμε σήμερα, 2,8 ή 2,9. Συγγνώμη. 2,8 ή 2,9 είναι τις τελευταίες μειώσεις. Έχουμε κάνει μειώσεις σταδιακές. 2,8 είναι το τελευταίο. Ναι, είχαμε 4 τότε που είχαμε γίνει. 4,60. 4,60 πώς λένε. Ο κ. Κωνσταντέλος, έχεις δει στο λόγο. Κύριε Μπουκουβάλα, εντάξει, λοιπόν, συνάδελφοι. Σας έχω σημειώσει, σας δίνω το λόγο. Εγώ θα ξεκινήσω από την πολιτική απόφαση για την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, που σίγουρα δεν ήταν μια εύκολη επιλογή για την κυβέρνηση. Αντίθετα, θα έλεγα, δεν έχει η κυβέρνηση αυτή τη φιλοσοφία. Και εγώ θα είμαι ο τελευταίος που θα την υπερασπιστώ. Αλλά δεν μπορούσε να κατατεθεί τροπολογία, γιατί δεν υπήρχε νομοσχέδιο σε εξέλιξη που θα ολοκληρωνόταν άμεσα καθότι βρισκόμαστε στο πιο αποφασιστικό σημείο της διαπραγμάτευσης. Πρέπει να θωρακίσουμε τη χώρα. Η κυβέρνηση τώρα δίνει τη μάχη για να βγούμε από αυτή τη δίνη και είμαστε σε καθοριστικό σημείο.
Τι ζητάει η κυβέρνηση, συνάδελφοι? Ζητάει να δοθούν τα χρήματα από τους Δήμους σε αυτή την κρίσιμη περίοδο για τη χώρα να μπουν στην Τράπεζα της Ελλάδος και όχι σε οποιοδήποτε τράπεζα, στο πουθενά, στα νησιά, πάτε, στη πιο μεγαλύτερη εγγύηση. Και αυτά τα χρήματα θα επιστραφούν στους Δήμους με 2,5% επιτόκιο και όχι με ένα που οι περισσότεροι Δήμοι τα έχουν. Ο κύριος Μάρδας, ο Υπουργός, διευκρίνησε στους Δημάρχους και στους Περιφερειάρχες ότι η διάθεση των χρημάτων σε ειδικό λογαριασμό στην Τράπεζα Ελλάδος, προκειμένου να χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση σε έκτακτη, να τα χρησιμοποιήσει σε έκτακτη ανάγκη, θα γίνει με τους εξής όρους. Οι Δήμοι θα αποστείλουν ενημέρωση για τις ανάγκες για το επόμενο 15ήμερο και τα υπόλοιπα κεφάλαια που δεν είναι απαραίτητα για την άμεση ανάγκη των ταμιακών αναγκών θα τοκιστούν με 2,5%. Β. Όποιος ζητήσει επιστροφή ποσού που δεν υπερβαίνει το 10% του συνολικού ποσού που έχει κατατεθεί θα το επιστραφεί αμέσως. Γ. Για ποσά μεγαλύτερα από 20% θα γίνεται εντός προθεσμίας ολίγων ημερών. Και δέλτα, μάλιστα ο Υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε ρύθμιση με την οποία το κράτος, προσέξτε, θα αναλάβει τη ζημιά, δηλαδή το πέναλτι, που θα έχουν οι φορείς που θα σπάσουν προθεσμιακές καταθέσεις. Συνάδελφοι, μου προκαλεί αγενή εντύπωση η υποκριτική στάση κάποιων δημάρχων που σε ιδιαίτερη κρίσιμη περίοδο για τη χώρα, σε μια περίοδο που εντείνονται οι προσπάθειες της κυβέρνησης να αντέξουμε στους ομούς εκβιασμούς των εταίρων, να αντιδρούν για καθαρά μικροπολιτικούς λόγους και να μιλάνε ότι καταστρέφεται η αυτοτέλεια και το αυτοδιοίκητο. Όταν, σας θυμίζω συνάδελφοι, ανακοινώθηκαν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις 60 μέχρι και 65 και ίσως και 69% στη χρηματοδότηση των Δήμων, όταν κούρευαν τα αποθεματικά από οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, όταν εισήγαγαν θεσμούς όπως το Μνημονιακό Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, δεν κάναμε πορεία στην Αθήνα τότε. Αυτοί που σήμερα χύνουν κροκοδίλια δάκρυα υπερασπίστηκαν δίθεν την τοπική αυτοδιοίκηση, όχι μόνο δεν ανησυχούν τον ΑΤΙΟ. Η ΚΕΔΕ τότε εξέδωσε ιατρικό με τίτλο «Η συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης στις κρίσιμες στιγμές που περνάει η χώρα». Ελπίζω συνάδελφοι και εύχομαι να αντιληφθούμε όλη αυτή την κρισιμότητα της κατάστασης και να μην πούμε σε λογικές μικροπολιτικοί. Να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, έτσι ώστε όλοι μαζί να συμβάλλουμε για να ξεπεράσουμε με επιτυχία το σκόπελο αυτής της διαπραγμάτευσης. Επίσης, κάποιος από αυτούς τους επιφανείς δημάρχους που έβγαλε στην τηλεόραση, πρόσφατα διέθεσε 300.280 ευρώ για το ίδρυμα κάποιου πολιτικού στο χώρο του, του Μητσοτάκη δηλαδή συγκεκριμένα, που δεν είναι στον όμορο του Δήμου, αλλά μάλιστα το ίδρυμα αυτό βρίσκεται στο Κεραμικό. Και αυτός πρωτοστατούσε σε πορεία προθέσει. Μου κάνει εντύπωση. Εδώ δεν μιλάμε για αριστερά, έφυγε ο συνάδελφος ο κ. Κωνσταντίνης, δεν μιλάμε δεξιά-αριστερά. Μιλάμε για την πατρίδα μας, τα παιδιά. Αυτά έχω να πω, ευχαριστώ. Μα ο κ. Κωνσταντίνης αυτό υποστήριξε, ότι. Όχι. Για την πατρίδα. Α, ο κύριος, συγγνώμη, λάθος, ο κύριος Αποστόλος. Γιατί δεν είπε κάτι άλλο. Είπε για την πατρίδα. Είπε νομίζω, είπε να μην τα δώσουμε. Δεν είπε να μην τα δώσουμε. Κάποιος είπε για το θέμα δεξιά και αριστερή κυβέρνηση και τέτοια. Όχι, όχι, όχι. Δεν θυμάμαι. Επειδή έχω μιλήσει και Γαλλία, δεν λέει αυτό. Αλλά είναι και γονοτία και υποχρεούμαστε. Γι' αυτό έγινε και η πράξη συνομιλητικού περιεχομένου. Και η απόφαση που παίρνουμε ψήφισμα είναι. Δεν θέλω να δώσω περισσότερες εξηγήσεις. Είναι η αντίληψή μας περί ψηφίσματος, αλλά το ψήφισμα ουσιαστικά διερμηνεύει τη βούλησή μας. Δεν κάνει κάτι άλλο. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου έγινε για να μας υποχρεώσει να δώσουμε τα χρήματα.
δώσουμε. Αλλά δεν πρέπει να διαπραγματευτούμε. Καθόλου. Για τίποτα. Δηλαδή, εγώ το θεωρώ ότι είναι σόφρον να κάνουμε. Και θέλω να. Και θέλω σε αυτό και να σταθώ και στα προηγούμενα όπως έγιναν. Έχει πληρώσει με αίμα η τοπική αυτοδιοίκηση, κυριολεκτός αυτό. Και διαδώστε με, αν κάνω λάθος, όλη η προηγούμενη διοίκηση. Αντιδράσαμε, προσπαθήσαμε. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι. Δεν εισακουστήκαμε. Αυτό που κάναμε ήταν να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε όσο γινόταν προσωπικό από αυτό που είχαμε. Διαμαρτυρίες κάναμε. Αλλά δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορείς όταν έχεις μπροστά σου τον νόμο με την όποια μορφή. Νόμιμη, παράνομη, μη παράνομη, δεν ξέρω τι. Είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις τις προσφυγές του. Ωστόσο, πρέπει λίγο να δούμε και την άλλη θεώρηση. Να δούμε. Τι μπορούμε να περισσώσουμε. Δεν ξέρω, καταστραφεί η χώρα. Έχουμε καταστραφεί όλοι. Δεν το συζητάμε. Δεν θα υπάρξουν δεδήμοι, δεν θα υπάρξει τίποτα. Αλλά ένα περιθώριο χρονικό λίγων ημερών δεν νομίζω ότι είναι και το τέλος του κόσμου. Λοιπόν, έχει το λόγο. Ο κ. Κωνσταντέλος. Ο κ. Κωνσταντέλος, ο κ. Γκίδης και ο κ. Αθανασόπουλος. Είχα σημειώσει εγώ τις δύο ερωτήσεις αυτές οι συνάδελφοι για τα ταμιακά διαθέσιμα και για το επιτόκιο και μια που για να κλείσουμε αυτή την ενημέρωση, εμείς είπες Δημάρχε ότι έχουμε 2,8. Θα πάρουμε, λέμε στο θεωρητικό σενάριο, τα χρήματά μας πάλι με το 2,8 ή με το 2,5. Εάν είπατε ότι υπάρχει ένα φίξ επιτόκιο για αυτά τα χρήματα, δεσμεύεται η Τράπεζα της Ελλάδος, ότι θα τα επιστρέψει με ένα επιτόκιο Χ. Εμείς που είχαμε, ας πούμε, παραπάνω επιτόκιο, λέω. Της Τράπεζας της Ελλάδος. Μάλιστα. Αλλά είναι μείον οι φόροι από αυτό το 2,8. Γιατί από τις Τράπεζες της Ελλάδος πήγε. Ξέρω, μπορεί να είναι καθαρό. Εν πάση περιπτώσει, έτσι λίγο για τα νούμερα. Συνάδελφε, εγώ θέλω να πω κάποιες σκέψεις. Είναι ένα δύσκολο, μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Συζητάμε ένα θέμα που αφορά το Δήμο, στην ουσία αφορά τη χώρα, αλλά νομίζω ότι ήδη έχει γίνει φανερό ότι στις ημέρες τις λίγες από τότε που ξεκίνησε η πρώτη συζήτηση στην ΚΕΔΕ μέχρι σήμερα, υπάρχουν τοποθετήσεις και προσεγγίσεις, υπήρχε η αρχική προσέγγιση της ΚΕΔΕ και της ΦΕΔΑ, η οποία σε ένα μεγάλο βαθμό έχει αλλάξει αυτή τη στιγμή. Δεν έχει κάνει απόφαση, δεν έχει κάνει η ΦΕΔΑ σήμερα, η ΦΕΔΑ. Συγγνώμη. Ναι, υπάρχει όμως καταγραμμένη, έστω ανεπίσημα, έστω χωρίς τη συνεδρίαση, κάποια διαφορετική σίγουρα προσέγγιση από την αρχική. Υπάρχει το πρακτικό θέμα, αυτή τη στιγμή μιλάμε, το θέμα μας ας πούμε είναι συζήτηση και λήψη απόφασης για την έκδοση ψηφίσματος. Ψήφισμα δεν υπάρχει. Υπάρχει μία πρόταση της κυρίας Ράπτη, από τη διοίκηση του Δήμου δεν έχει έρθει κάποια πρόταση ψηφίσματος. Νομίζω ότι σε σχέση με τη συζήτηση της 7ης Μαΐου, πιθανότατα να πρέπει να κάνουμε ένα δεύτερο συμβούλιο την ερχόμενη Τετάρτη στις 6 Μαΐου, για παράδειγμα, ή όποτε έχει ξεκαθαρίσει αυτή η υπόθεση και έχουν κατοχυρωθεί κάποια πράγματα, αλλά την ίδια στιγμή νομίζω ότι είναι και μια καλή ευκαιρία να πούμε κάποια πράγματα και για το τι υπήρχε και για το τι έχουμε μπροστά αυτή τη στιγμή. Να μην επαναλάβω τα περί περικοπών, τα περί προβλημάτων, τα περί κατάργησης αυτοτέλειας, τα περί οικονομικού παρατηρίου, τα και τη στάση, διάσημων, ας πούμε, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και ποια είναι η στάση τους τώρα. Απ' την άλλη μεριά όμως, και αυτό το προνόμιο θεωρώ ότι δεν το έχει ένας κύριος Άδωνης ή ένας κύριος Βορύδης, αλλά σίγουρα μπορεί να το έχει αυτό το προνόμιο ένας αριστερός δεκαετιών με μια άποψη και μια στάση ζωής και να ζητήσει τα ρέστα και να πει κύριοι, η χώρα το ένα το άλλο, αλλά δεν είναι αυτός ο τρόπος ο οποίος πρέπει να εκφράζει μια αριστερή κυβέρνηση. Αυτό το δικαίωμα νομίζω ότι το έχει σίγουρα ένας
πολίτες αυτής της κατηγορίας. Επίσης, εγώ θα σας πω ότι δεν υπάρχει μια μεγάλη αποδοχή καταγραμμένη των χειρισμών του Πρωθυπουργού, αλλά όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι έχουν σαν βάση μια γενική πολιτική, κάποιες γενικές γραμμές. Μένουμε στο ευρώ, προσπαθούμε να αλλάξουμε τα πράγματα εντός της Ευρώπης, κάνουμε, ράνουμε. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει και ένα σεβαστό κομμάτι των συμπολιτών μας και στην κοινωνία έξω, οι οποίοι συνολικά μπορεί να λένε να έχουν κάποια άλλη προσέγγιση και κάποια άλλη τοποθέτηση, μια άλλη πολιτική. Και αυτοί οι πολίτες θα πρέπει να έχουμε σεβασμό για την άποψή τους. Και δεν μπορούμε να εγώ όταν ακούω πολύ για έθνος και πατριωτισμό και από τους προηγούμενους και από τον οποιοδήποτε έχω μια αντανακλαστική αντίδραση, μιλάγανε για πατριωτισμό και έθνος κάποιοι και να πω έτσι αυτό το θέμα, γνωρίζετε κάποιοι τη σχέση που έχω ας πούμε με το Καστελόριζο, με ένα μικρό νησάκι εκεί στην άκρη. Και την ίδια στιγμή αυτοί που μιλάγανε για τη σωτηρία για το ένα και το άλλο εφάρμοσαν πολιτικές μνημονιακές στην παιδεία, στην υγεία, στη διαβίωση, στην παρουσία αυτών των ανθρώπων εκεί που βρίσκεται, οι οποίες ήταν πολιτικές αφελληνισμού. Και κάποιοι μιλάγανε πατριωτικά για την χή υψη πολιτική. Και αυτό το οποίο συνέβαινε εκεί ήταν, και να μην κάνω περισσότερη κουβέντα, να εξηγήσω το πώς και το γιατί, εφαρμόζαν τη μνημονιακή πολιτική, ο γιατρός αντί 3-1, η δάσκαλη αντί 16-7, πάρε το παιδί σου και φύγε, πήγαινε στη Ρόδο αν θες να σπουδάσει και αν θες να προκόψει και το ένα και το άλλο. Όλα αυτά λοιπόν τα υποκριτικά και τα πατριωτικά και τα εθνικά, έχει σημασία ποιος τα λέει, έχει σημασία τι γράφει το κούτελό του και τι λέει και τι εφαρμόζει στην πράξη. Εγώ νομίζω ότι εφόσον, για να κλείσω, εφόσον ο Πρωθυπουργός έχει δεσμευτεί για κάποια πράγματα, η πρότασή μου είναι να μην εκδώσουμε αυτή τη χρονική στιγμή ένα ψήφισμα, να περιμένουμε να ολοκληρωθεί αυτό το τυπικό, το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει με τον οποιοδήποτε τρόπο και να μπει στο τραπέζι εξ αρχής, θα πρέπει να δεσμευτούν, να υπάρξουν γραπτές δεσμεύσεις για όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Το αν θα καταστραφεί η χώρα και τι θα μείνει στο τέλος, αυτό είναι ένα άλλο σενάριο, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε θα πρέπει να ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες και αυτά τα οποία είναι προφορικά να περάσουν στο χαρτί. Προτείνω λοιπόν τη μη έκδοση κάποιου ψηφίσματος αυτή τη στιγμή, τη συζήτηση του θέματος πριν τις 7 Μαΐου, όποια μέρα θέλουμε, αν θέλουμε, και τότε να συζητήσουμε αν ο Δήμαρχος πρέπει σε αυτή τη συνάντηση των Δημάρχων να είναι οπλισμένος με κάποια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ή οτιδήποτε, αυτή την απόφαση να την ζυγίσουμε έχοντας τα δεδομένα και τις δεσμεύσεις γραπτές αυτές οι οποίες έχουν εξαγγελθεί αυτή τη στιγμή από τον Πρωθυπουργό. Ευχαριστούμε τον κύριο Μεσταντέλο. Κύριος Γκίνης. Καλησπέρα για από μένα και χρόνια πολλά. Δεν είχα σκοπό να μιλήσω στην απόψινή συνάντηση, αλλά ακούγοντας το πολιτικό διάγγελμα της κυρίας Ράπτη, πήρα την αφορμή, αν θέλετε, να πω δύο πράγματα και όχι από πολιτική διαφοροποίηση, αλλά από αυτοδιοικητική ευαισθησία. Θέλω να θυμίσω σε όλους τους συναδέλφους και τους παλιούς και τους νεότερους ότι σε αυτά τα έδρανα είμαστε από το 2010 και η χρεοκοπία της χώρας έγινε τότε. Δεν έγινε τώρα, πριν από λίγους μήνες, που διαπραγματεύεται η νέα κυβέρνηση με τους θεσμούς, την Τρόικα ή όπως άλλος θέλετε πείτε το. Θέλω λοιπόν να δηλώσω ότι σε αυτό το τραπέζι, σε αυτή την ομίγυρη, οι πολιτικές αντιπαραθέσεις νομίζω ότι είναι περιττές. Έχω δει κατά το παρελθόν όσους γλυκοκοιτάζουν το κοινοβούλιο αρέσκονται να μιλάνε πολιτικά. Εγώ επειδή έχω μια βαθιά αυτοδιοικητική, αν θέλετε, θέση και διαδρομή, θέλω να είμαι αυστηρός πρώτα με τον εαυτό μου. Να μην κομματικοποιώ
την αυτοδιοικητική μου χρειά και άποψη, θέλοντας να θίξω το θέμα στην ουσία του. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι οι περικοπές έχουν γίνει κατά το παρελθόν. Δεν άκουγα όμως την ίδια ευαισθησία που άκουσα από τα έδρα της αντιπολίτευσης να μιλάνε για την κυβέρνηση που έκοβε τους πόρους ή για την κυβέρνηση να την προστατέψουμε γιατί είναι το κράτος και αφορά όλους μας. Τότε κάποιοι εδώ σε αυτή την αίθουσα βγάζανε τις κορώνες της αντίδρασης ότι μας περικόπτουν τα χρήματα οι Γερμανοτσολιάδες, η Μπίξε, η Δίξε και άλλους τέτοιου είδους χαρακτηρισμούς από αυτήν την αίθουσα. Λοιπόν, εγώ λέω εγκατακλείδη για το θέμα που συζητάμε ότι εάν μας κόψουν και αυτό το οξυγόνο που έχουμε, θα έχουμε πεθάνει. Για την κυβέρνηση, την γενική κυβέρνηση μπορεί να είναι δόση στο δούνο του για ένα μήνα. Εμείς όμως ήρθαμε εδώ να υπηρετήσουμε τους δημότες μας γιατί, για συγκεκριμένα πράγματα. Τους είπαν ότι θα φτιάξουμε τις παιδικές χαρές. Και στο προηγούμενο θέμα όλοι σας, όλοι μας, είμαστε έθερμοι στο να βρούμε τους πόρους εκείνους που αντιστοιχούν στο να αναβαθμίσουμε τις παιδικές χαρές του Δήμου. Είτε αυτές είναι 40, είτε και λιγότερες. Λοιπόν, έχουμε συμφωνήσει λοιπόν να κάνουμε 2, 3, 5, 100 έργα. Χωρίς αυτούς τους πόρους δεν θα έχουμε χρήματα για τίποτα. Εμείς έχουμε έρθει να υπηρετήσουμε τους δημότες για συγκεκριμένα πράγματα. Δεν ήρθαμε να κάνουμε πολιτική και εμείς από αυτούς διεκδικούμε, από τα έσοδα της κεντρικής κυβέρνησης, να κόψουν το λαιμό τους. Να μας δώσουν λοιπόν αυτά που μας έχουν υποσχεθεί και αν είναι να χρεοκοπήσει η χώρα, είναι πλέον βέβαιο ότι δεν θα χρεοκοπήσει από την αυτοδιοίκηση. Είναι βέβαιο, έτσι κι αλλιώς μπορούν να μας δεσμεύσουν τα χρήματα και να δώσουν για την μη χρεοκοπία της χώρας. Όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις κάνανε διαπραγματεύσεις. Το πάλι το έχουμε ακούσει από το 2010 επανειλημμένες φορές. Έχουμε έρθει εδώ σε αυτά τα έδρανα και λέγαμε δεν έχουμε χρήματα. Περικοπές. Δεν άκουσα όμως κανέναν μέχρι σήμερα να μιλάει περί της ευαισθησίας αυτής. Η κυβέρνηση και να χρεοκοπήσει η χώρα. Και σαν καλά παιδιά να υποκριθούμε και να πούμε δώστε τα όλα. Και εμείς τι να απολογηθούμε στους δημότες μας. Ότι αυτό που σας τάξαμε, μας το ζήτησε η κυβέρνηση και σας το δίνουμε πίσω αδιαμαρτύρητα. Θα υιοθετήσω λοιπόν την πρόταση της κυρία Προέδρου, της κυρίας Κόλλερ, ότι πρέπει να το διαπραγματευτούμε. Μονίμως η αυτοδιοίκηση διαπραγματεύεται από τους κεντρικούς εθνικούς πόρους να πάρει τα περισσότερα για τους δημότες. Αυτός είναι ο όρος του αυτοδιοικητικού. Δεν είναι να υποστηρίζει τη μία κυβέρνηση, ούτε το ένα κομματικό όργανο, ούτε το άλλο. Με συγχωρείτε, σε αυτά τα θέματα είμαι κάθετα αντίθετος. Θέλω λοιπόν να υιοθετήσω και την πρόταση του Δημάρχου, να συνταχθούμε με την απόφαση της ΚΕΔΕ. Θέλω να κάνω και μία ευχή επίσης, ότι αυτή η κυβέρνηση της χώρας μας, είτε αριστερή, είτε δεξιά, είτε αριστερή, οτιδήποτε, κεντρό κλπ. Εύχομαι να κάνει το συμβιβασμό, να κάνει τη συμφωνία, ούτως ώστε οι δημότες μας, η χώρα μας, να επανέλθει στην κανονικότητα και να μην ζούμε αυτόν τον εφιάλτη που ζούμε τις τελευταίες ημέρες. Και εδώ στο Δήμο πραγματικά είναι τραγική η κατάσταση, γιατί σε όλες τις προμήθειες δεν έρχονται να δώσουν προσφορές. Σε λίγες μέρες θα μείνουμε από εφόδια. Θα μείνουμε από οτιδήποτε, από λάμπες, από τρόφιμα, από οτιδήποτε. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να κάνω την ευχή να πετύχει αυτή η κυβέρνηση αυτή την πολυπόθετη διαπραγμάτευση και να είναι η τελευταία. Μην έχουμε μετά από 2, 3, 5, 10 μήνες, να επανέλθουμε στην κανονικότητα και θα πεύχομαι
Απέφχομαι λοιπόν το σενάριο που μου λέει ο διάολος στο μυαλό μου, ότι αυτό είναι το μοντέλο της κοινωνικοποίησης της αριστερής κυβέρνησης. Πολύ φοβούμαι λοιπόν ότι αυτή είναι η αρχή που θα γίνει με αυτή την κυβέρνηση να κοινωνικοποιηθεί ο πλούτος σε όλη του τη διάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Αθανασόπουλος. Ευχαριστούμε κύριε. Και εγώ δεν έχω καταρχήν να τοποθετηθώ, γιατί τα πράγματα είναι δεδομένα. Εκείνο που δεν μ' άρεσε, ότι αυτή τη στιγμή στον χώρο εδώ της τοπικής αυτοδιοίκησης, ορισμένοι συνάδελφοι άρχισαν αντιπαλότητες πολιτικές. Όπως έχει φτάσει αυτή τη στιγμή η χώρα, πολιτική τοποθέτηση για μένα, ή κατ' επέκταση πότε τα άκουσα ένα κομματική, δεν είναι πολιτική, δεν πρέπει να είναι. Όλοι σας ξέρετε σε ποιο πολιτικό χώρο ανήκω. Λοιπόν, είμαι ένας από αυτούς, ο οποίος αυτή τη στιγμή λέει ναι, να βοηθήσουμε την κυβέρνηση, να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Ασχέτως τις απόψεις που έχω για τις ενέργειες που οποίες κάνει. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Δεν θα μακρηγορήσω. Θα πω μόνο τούτο, ότι πρέπει να βοηθήσουμε, αλλά πρέπει να βοηθήσουμε, πρέπει να είμαστε κατοχυρωμένοι, όχι για μόνο εμάς, για τους δημότες που έχουμε εδώ μέσα. Αυτό είναι ξεκαθαρισμένο το πράγμα. Λοιπόν, εκείνο το οποίο εγώ δεν πρόκειται να συνηγορήσω, είναι να δώσουμε τα χρήματα τα τροποδοτικά, ούτε μία στο εκατομμύριο. Το δηλώνω ξεκαθαρισμένα αυτή τη στιγμή. Να βοηθήσουμε, ναι. Λοιπόν, αυτό είναι, το ξαναλέω, ένα δεδομένο. Λοιπόν, μακριά από τις πολιτικές τοποθετήσεις. Λοιπόν, ξέρουν πάρα πολύ καλά, εσείς το λέτε. Αυτή τη στιγμή, αν δεν κατοχυρωθούμε, όπως λέει αύριο μετά, εγώ ναι, όταν θα περάσουν όλα αυτά και να είμαστε σίγουροι και να είναι δεσμευμένοι με τις αποφάσεις τις νόμιμες που πρέπει να είμαστε καλυμμένοι, τότε από εκεί πάσα. Λοιπόν, εγώ συντάσσομαι με τη σημερινή πρόταση την οποία έκανε η ΚΕΔΕ. Και την Δετάρτη που θα έχουμε την Ολομέλεια στην Πέδα, τα ίδια θα πω. Ευχαριστώ. Ο κύριος, ευχαριστούμε για τον Θανασόπουλο, ο κύριος Δεκάκος. Ναι. Και εγώ δεν πρόκειται να πάρω το λόγο, πραγματικά. Γιατί δεν υπάρχουν τα στοιχεία για να τα κρίνουμε αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει ούτε οι δεσμεύσεις να τις έχουμε της κυβέρνησης, αλλά ούτε και την απόφαση της ΚΕΔΕ. Όμως θέλω να θυμίσω σε όλους μας, γιατί όλοι εδώ παρικούμε στην Ιερουσαλήμ, μεταξύ μας γνωριζόμαστε, κομματικά περίπου ξέρουμε που είναι ταγμένος ο καθένας, αλλά γνωρίζουμε όμως και να θυμηθούμε ότι προεκλογικά όλοι λέγαμε ότι αφήνουμε τις κομματικές μας πεποιθήσεις εκτός και στο Δήμο είμαστε μόνο αυτοδιοικητικοί. Άρα λοιπόν θα κάνω αυτή την έκκληση. Όλοι μας να αφήσουμε κατά μέρος τα κομματικά μας πιστεύω, εντελώς τα κομματικά μας πιστεύω, και να κοιτάξουμε αυτή τη στιγμή πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τη χώρα, όχι βέβαια ζημιώνοντας στο μέτρο που είναι δυνατό και το Δήμο και τους Δημότες, αλλά σε μια χρεοκοπία δεν υπάρχει ζημιωμένος και ωφελημένος, δεν θα υπάρχει Δήμος καν. Λοιπόν, εγώ θα τοποθετηθώ μετά, γιατί τώρα δεν έχουμε τα στοιχεία αυτά, δεν θα σπεύσω. Όμως, προς Θεού θα κάνω έκκληση σε όλους μας να αφήσουμε εκτός της αίθουσας αυτής τις κομματικές μας πεποιθήσεις. Τίποτα άλλο το χώρο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Σοκουστό. Θέλει κάποιος άλλος να τοποθετηθεί. Εγώ οφείλω. Έχω μία προσωπική. Και ο κ. Σέγγι. Το πιέζει ο κ. Αποστόλου. Σε πιέζει από όλο την καταρχήν όλοι μας εδώ μέσα και προεκλογικά και μέχρι σήμερα δεν πήραμε καμία απόφαση, δεν άκουσα ούτε τον κύριο Δήμαρχο, ούτε τον κύριο Σαλικίδη, τον κύριο Αράπη, ούτε τον κύριο Πολάκο, προεκλογικά και μέχρι σήμερα, ότι... Λέει στην τοποθέτησή του, δεν λέει. Είπα τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Σαλικίδη, τον κύριο Αράπη και τον κύριο Πολάκο, που είναι η πολιτική αρχηγή. Αυτό είναι.
ότι δεν ασχολούνται προκριματικά μέχρι τώρα, ότι έχουν το δικαίωμα τους πολίτες, έχουν πάρει αυτό το δικαίωμα τους πολίτες του Δήμου Σαρδικού, να παίξουν τα λεφτά τους. Ένα είναι αυτό. Κανένας από εδώ μέσα μέχρι στιγμής που άκουσα, δεν ξέρω αν με κάνεις μετά κύριο Σαρκίδης, δεν είπε τι ρίσκο έχει όλο αυτό. Κανένας. Όχι. Ίσως να το πεις μετά, λέω. Μέχρι στιγμής όσοι μιλήσαμε το πάνε. Τι ρίσκο έχει όλο αυτό το πράγμα. Κανένας δεν είπε. Δεν άκουσα τι ρίσκο έχει. Καταρχήν συμφωνώ με τον συνάδελφο τον κύριο Κίνη. Να δώσουμε όλα τα λεφτά μας και να βοηθήσουμε και να βάλουμε πλάτη. Συγγνώμη λίγο, Κατερίνα. Να βάλουμε πλάτη όταν η χώρα είναι σε πόλεμο. Η χώρα εδώ δεν είναι σε πόλεμο, είναι διαπραγματεύσεις. Αν έχουμε πόλεμο με τους εταίρους μας, εντάξει. Δεν έχουμε πόλεμο. Αν είχαμε πόλεμο, τα δίναμε όλα. Και ποιος από εμάς όλους εδώ μπορεί να πει ότι θα δώσω 5-10.000 σε αυτή την κυβέρνηση. Και δεν μας το λέει κανένας. Ναι, μεν, αλλά όλοι. Όχι, όποιος μπορεί. Πώς θα δώσουμε τα 5-6 εκατομμύρια που δίνουμε έτσι άνετα. Με ποιο δικαίωμα. Το τάξαμε, το είπαμε στους πολίτες μας. Πάμε στον κύριο. Έχω και ορισμένες ερωτήσεις και για σας. Ο κύριος Πρωθυπουργός είπε θα βαράμε τα ταρούλια και φτεροχωρέμουν. Ο κύριος Πρωθυπουργός είπε οι βραχοδήμαρχοι, τι είναι αυτοί οι βραχοδήμαρχοι. Είπε θα σκίσουμε το μνημόνιο της 26 Ιανουαρίου. Με έναν νόμο θα κάνουμε ψαλίδι 50%. Η άλλη κυρία Περιβόητη είπε, έλα μωρέ, θα κόψουμε 100 δισευρώ. Γιατί να κόψουμε 100 και κόψουμε 300, ξεχρεωθούμε. Αλλά δεν της είπε κανένας ότι δεν κόβουν πλέον λεφτά στην Ελλάδα και τα λεφτά κόβονται αλλού. Το είπατε κυρία Ράπη ότι δεν συμφωνείτε με την πράξη αυτή του νομοθετικού προηγουμένου, το είπατε έτσι, δεν είναι κυρία Ράπη. Και όσο είπατε για την τράπεζα, ότι θα μας δίνει η τράπεζα της Ελλάδος, συμφωνώ, γιατί και η τράπεζα της Ελλάδος θα μας έδινε στους προηγούμενους μήνες 2,5% σε όλους τους δήμους που θα πάμε. Δεν το έδινε. Πάντα το έδινε. Όχι, δεν έδινε. Δεν έδινε η τράπεζα της Ελλάδος. Πάντα το έδινε. Όχι. Αυτό είναι ο κύριος Δήμαρχος, πώς μπορεί να το πει. Εσείς εγγυήσετε και την Ράπη ότι τα λεφτά θα βγάλουν πάλι πίσω στο Δήμο. Ή κάποιος από εδώ μέσα. Θα σας απαντήσω εγώ. Όχι, θέλω να απαντήσω. Τώρα θα με συγχωρήσετε, αλλά... Εντάξει, δεν είπαμε... Η αφήστης αντιπαράθεσης της Ελλάδας. Δεν έχει νόημα. Μπορεί να φύγει, κύριε Ζακαφή. Δηλαδή, κύριε Αποστόλου, μιλάτε εκτός της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, όχι, δεν έχει νόημα. Δηλαδή, θα σας απαντήσω, κύριε Τσιμπίνο, που είπε σε αυτό. Επειδή ορισμένοι βγάζετε τη μορά σας απ' έξω και δεν παίρνετε θέση, όχι, δεν θα πάρουμε θέση και εδώ. Όχι, δεν καταλαβαίνετε, ο κύριος Τσιμπίνο, που τι θέλει να πει με αυτό. Όποιος δεν συμφωνεί, είναι γερμανοτσολιάς, είναι προδότης. Δεν το κατάλαβα. Τι θέλει να μας πούνε τώρα. Συγγνώμη, Αποστόλη. Συγγνώμη, κύριε. Θέλω να διευκρινίσω κάτι. Δεν έχει νόημα η μεταξύ σας. Δεν έχουμε νόημα. Ούτε η κυρία Ράπτη να απαντήσει τέτοια καλά σε πράγματα που υποθήκανε. Δεν είναι θέμα δηλαδή πολιτική. Εάν φτάσουμε στο σημείο της Βουλής, κυρία Κόλια, να έχουμε τη ζωή, και αφήνουμε μην τη σκότει παραπέρα. Δεν είμαστε από το σημείο, κάνουμε μία απλή συζήτηση με την κυρία Ράπτη. Όμως δεν την απαντάει, δεν την απαντάει. Δεν την απαντάει. Αλλά όχι και όμως κύριε Τσιμπίλοφου, όσοι δεν συμφωνούν είναι προδότες και είναι μοντσελιά. Θα μας αφήσει τέτοιο. Ποιος το είπε. Όχι, θα αφήσετε κύριε Τσιμπίλοφου να έχουμε και εμείς τα χώρια μας. Δηλαδή τώρα εγώ τι κάνω, πάνω το διάγγελμα της Νέας Δημοκρατίας. Μάλλον έτσι το καταλάβω. Έτσι κάνεις λάθος τότε. Δηλαδή όποιος δεν συμφωνεί με αυτό το πράγμα είναι Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν είπε σήμερα με το ποτάμι. Γιατί δεν είπε σήμερα με το Πασό. Έχει ποτάμι εδώ. Γιατί δεν. Εσύ το είπες ότι είμαι με την Δημοκρατία. Γιατί δεν είπες κάτι για την Χρυσή Αυγή εδώ μέσα. Τι είναι, δηλαδή, είναι, όποιος δεν συμφωνεί είναι Νέα Δημοκρατία. Ξέρω εγώ. Και αν όλα αυτά ήταν σωστά, γιατί σήμερα έγινε κάποια αλλαγή στο οικονομικό τομέα και με τον κύριο Βαρουφάκη. Μάλλον δεν πήγαν καλά τα διαπραγματεύσεις και μάλλον ο κύριος Βαρουφάκης δεν τα πήγε τόσο καλά. Όσο για τον ωραίο τά, κυρία Δήμαρχος, τον κύριο Παλασόπουλο είδα στα κάγκελα με την απεργία να γίνεται και τώρα τον είδαμε πουθενά απεργία. Μόνο τα 5 αυτοκίνητα του Δήμου Ηλίου ήρθανε. 5 αυτοκίνητα του Δήμου Ηλίου. Ο κ. Παλασόπουλος μόνο μίλησε στη Βουλή και έφυγε. Ο Παλασόπουλος πρωτοστατούσε, όχι. Πρωτοστατούσε. Βεβαίω. 5 αυτοκίνητα του Δήμου. 5 αυτοκίνητα του Δήμου Ηλίου ήταν. 5 αυτοκίνητα του Δήμου Ηλίου. Ο κ. Παλασόπουλος δεν έκανε γενικό τίποτα. Το άκουγε πέρα.
να πάρουμε την απόφαση εμείς. Τώρα εδώ δεν θα εκλεγείτε επί προσωπικού, δεν νομίζω ότι τέθηκαν τέτοια ζητήματα. Εγώ όχι ότι έχει ένα πολιτικό διάγγελμα, κάτι πρέπει να απαντήσω, δεν γίνεται. Εγώ δεν είπα κάτι. Κύριε Τσαρκίδης. Καλησπέρα. Θα προσπαθήσω μάλλον να είμαι σύντομο γιατί ακούστηκαν πράγματα με τα οποία συμφωνώ. Ακούστηκαν πράγματα με τα οποία διαφωνώ. Είναι ενώ άλλωστε φυσιολογικό. Κάθε φορά που μπαίνει ένα θέμα που έχει να κάνει με την τοπική αυτοδιοίκηση τόσο σοβαρό, εκεί θεωρώ ότι υπάρχει ένα βασικό σημείο. Υπόθηκε και από τον κ. Ζεκάκο και τον κ. Ραμασόπουλο. Είναι να προσπαθούμε να φύγουμε έξω όχι την πολιτική προσέγγιση του θέματος, γιατί είναι πολιτικό, αλλά την κομματική ταυτότητα όσοι την έχουν και όσοι την αισθάνονται ότι πρέπει να την υπηρετήσουν. Είμαστε όλοι αυτοδιοικητικοί, εγώ το θεωρώ και το αναγνωρίζω σε όλους. Κατεβήκαμε όλες τις εκλογές με μία εικόνα που θέλαμε να δώσουμε για μας και δεν θα αναφερθώ σε άλλους, αλλά για μας είναι μια πραγματικότητα. Και θεωρώ ότι καλό είναι τα πράγματα να αναλύουν το όνομά τους, είτε καταλήγουμε σε μια απόφαση είτε καταλήγουμε στην άλλη. Είναι προφανές, αν κάποιος ρωτήσει, αν αυτή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, εάν πλήττει την αυτοτέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης, νομίζω ότι η απάντηση είναι ναι, ότι την πλήττει. Αν ρωτήσει κάποιος, ότι αν υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος εθνικός να βρεθούν αυτά τα χρήματα και η τοπική αυτοδιοίκηση να συμβάλλει σε αυτό το οποίο πραγματικά κάνει η κυβέρνηση, η απάντηση είναι ναι. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος εθνικός λόγος. Εγώ δεν θέλω να μπω. Έχω άποψη για το αν διαπραγματευόντουσαν οι προηγούμενοι και τι ακριβώς κάνανε σε αυτό το σημείο. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μία ανάγκη. Προφανώς και η διαδικασία η οποία θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να υπάρχει σε αυτή την υπόθεση, θα έπρεπε να είναι καλύτερη και διαφορετική. Κάλλωστε δεν το λέω εγώ, το λέει και ο υπουργός της κυβέρνησης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, συμφωνώ ότι απέναντι σε αυτή την κατάσταση, όχι ότι δεν έχουμε δικαίωμα να μιλάμε όλοι, έτσι, γιατί αυτό το απόλυτο ότι κάποιοι δεν έχουν δικαίωμα να μιλάνε, εντάξει, είναι απόλυτο και δεν με εκφράζει, αλλά όλοι πρέπει να κρινόμαστε. Δεν μπορεί να βγαίνει μία ανακοίνωση για ένα τόσο πολύ μεγάλο σοβαρό θέμα όπως είναι αυτό το θέμα και να μην αναφέρεται στην τοπική αυτοδιοίκηση και έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, μπορεί να βλάπτει μια πράξη νομοθετική περιεχομένου γενικά γιατί βλάπτει και φύγει την αυτοτέλεια όταν έρχεται και υποχρεώνει κτλ. Αλλά κατά τη γνώμη μου το ίδιο βλάπτει και η αναξιοπιστία που υπάρχει στην τοπική αυτοδιοίκηση και η κομματική εκμετάλλευση. Και αυτό είναι μια παθογένεια της τοπικής αυτοδιοίκησης όλα τα προηγούμενα χρόνια και τις καλές εποχές. Το έχω ξαναπεί εδώ πέρα πάρα πολλές φορές. Αυτό το πράγμα ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι το πιο κοντινό κομμάτι της κοινωνίας και η τοπική αυτοδιοίκηση εκεί με την τοπική αυτοδιοίκηση τα άλλα έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι δεν ισχύει. Είναι κάτι στο μυαλό των αυτοδιοικητικών που όλες αυτές τις δεκαετίες δημιούργησαν μια τοπική αυτοδιοίκηση σε άμεση σχέση και εξάρτηση από την κρατική εξουσία και ξαφνικά, ας πούμε, θέλουν να νιώσουν και ανεξάρτητοι για να υπερασπιστούν αυτό που ήρθε. Και δεν μπόρεσαν να το υπερασπιστούν αυτό που συνέβη τα προηγούμενα 5 χρόνια, γιατί ακριβώς η τοπική αυτοδιοίκηση είχε πάρα πολύ μεγάλη παθογένεια και φταίνε πάρα πολύ όσοι την υπηρέτησαν σε, εντάξει, παίρνουν και εξαιρέσεις, αλλά σε επίπεδα συλλογικά και επίπεδα πολύ ψηλά. Ακούω και εγώ πάρα πολλούς δημάρχους, οι οποίοι τώρα, ας πούμε, σε θέσεις προέδρων, είτε στην ΠΕΔΑ, είτε στην ΚΕΔΕ, εκφράζουν ένα λόγο ο οποίος δεν πείθει. Και δεν πείθει γιατί, κατά τη γνώμη μου, δεν λέει όλη την αλήθεια. Μπορεί να διαφωνείς με κάτι, αλλά δεν ήρθες εχθές, ήσουν εδώ όλα τα προηγούμενα χρόνια. Άκουσα τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον δήμαρχο Μαρουσίου, να λέει ότι συμβάλαμε. Νομίζω ότι είπε και ο Δήμαρχος κάτι ανάλογο, αλλά δεν ξέρω αν το εννοούσα ακριβώς αυτό. Συμβάλαμε όλα αυτά τα χρόνια
Εγώ ήξερα ότι όλα αυτά τα χρόνια αυτό το οποίο ο Δήμαρχος, ο Πρόεδρος, ο κ. Πατούλης, λέει ότι συμβάλαμε, ήταν αυτό το οποίο κατηγορούσαμε την κυβέρνηση ότι μας το πήρε. Άρα σε ένα επίπεδο τέτοιο τα πράγματα δεν είναι πολύ απλά. Θεωρώ ότι το συμβούλιο αυτό είτε θα έπρεπε να έχει γίνει το πρώτο διάστημα όταν υπήρχε μία άποψη η οποία όμως τώρα έχει αλλάξει, το είπε και ο Δήμαρχος. Εγώ όπως διαβάζω την ανακοίνωση, το δελτίο τύπου αυτό της ΚΕΔΕ, αυτό που βλέπω είναι ότι η ΚΕΔΕ συμφωνεί, μπαίνει στη λογική του εθνικού αυτού σκοπού και ζητάει διευκρινήσεις που είναι αναγκαίες και απαραίτητες. Αν δεν ξέρω αν μπορούμε να πάρουμε σήμερα μια απόφαση, αλλά κατά τη γνώμη μου η απόφαση, όπως τη διαβάζω από την ΚΕΔΕ, είναι αυτή, ότι ναι, με τις προϋποθέσεις αυτές. Έτσι. Αυτές δηλαδή που είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι δεν συζητάμε για τα ανταποδοτικά, είναι το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και συγκράτησα αυτό που είπε και ο Δήμαρχος, ότι υπάρχουν κάποιες τεχνικές διευθετήσεις, οι οποίες το καταλαβαίνετε και εσείς ότι είναι σε μικρότερο επίπεδο και μικρότερη σημασία από το γενικό, που το γενικό είναι ότι υπάρχει χώρα σε μια διαδικασία, έχει φτάσει σε αυτό το οριακό σημείο και είμαστε υποχρεωμένοι να ξεπεράσουμε, αν θέλετε, και τις αρχικές λάθος προσεγγίσεις από την κυβέρνηση. Έγιναν οι συζητήσεις, δοθήκαν οι εξηγήσεις και εφόσον και η τοπική αυτοδιοίκηση από εκεί που έβγαλε μια ανακοίνωση με την οποία ήταν κάθετη και απόλυτη αρνητική, έχει πάει στη σημερινή, στην οποία ζητάει αυτές τις προϋποθέσεις, καταλαβαίνετε ότι εκεί πρέπει να κινηθούμε, αλλά σε κάθε περίπτωση μένοντας σε ένα επίπεδο που να μην κατηγορούμε ένας τον άλλον, γιατί θεωρεί ότι έτσι έπρεπε να έχει γίνει το άλλο. Και δεν θέλω και να επεκταθούμε, όχι γιατί δεν μπορούμε, αλλά να επεκταθούμε για το τι πολιτική και τι διαπραγμάτευση κάνει κάθε κυβέρνηση. Καταλαβαίνετε ένα θέμα το οποίο δεν θα βγούμε άκρη και δεν αφορά αυτό το πράγμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ψήφισμα το οποίο διαβάστηκε από την κυρία Ράπτη, είναι στην ουσία το ψήφισμα το οποίο έχει ψηφίσει η Περιφέρεια. Περιφέρεια Αττικής, στο προηγούμενο συμβούλιο πήρε ένα ψήφισμα, οι περιφερειάρχες έχουν ήδη συμφωνήσει. Εγώ, τελειώνοντας, μένω σε αυτό που υπόθηκε και από τον κύριο Κωνσταντέλο, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή εν αναμονή της οριστικής απόφασης και μιας διαδικασίας στην οποία οι Δήμοι έχουν ξεκινήσει με την κυβέρνηση, δεν μπορούμε να καταλήξουμε αυτή τη στιγμή σε μια απόφαση την οποία, εν πάση περιπτώσει, αν είναι να πάρουμε, έτσι όπως εκφράζω και την ΚΕΔΕ, είναι ότι είμαστε σύμφωνοι σε αυτή τη διαδικασία, περιμένοντας την υλοποίηση των δεσμεύσεων που και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει δεσμευθεί για αυτές. Λοιπόν, δύο λεπτά απλά και μόνο να πω ότι ασφαλώς δεν πρόκειται περί κανενός πολιτικού διαγγέλματος εδώ, ούτε μας ενδιαφέρει να πούμε εδώ ποια είναι η άποψη της κυβέρνησης και αν πρέπει εμείς να βγάλουμε ένα ψήφισμα υπέρ της κυβέρνησης. Πρέπει να ξέρετε ένα πράγμα. Στη ζωή μας όλο πολιτική είναι ασφαλώς. Και εδώ μέσα πολιτική κάνουμε. Δεν κάνουμε όμως καμία κομματική αντιπαράθεση. Εγώ δεν είμαι εδώ για να σας πω τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και τι λέει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ βλέπω ότι αυτή τη στιγμή η χώρα βρίσκεται σε μια δύσκολη στιγμή. Υπάρχει, σας είπα, τα πέντε σημεία που ακούω τον Πρωθυπουργό να λέει, που κατά τη δική μου αντίληψη αυτά τα πέντε σημεία ορίζουν την κέρδη της χώρας. Αλλά κανείς δεν υπερασπίστηκε την κυβέρνηση την τότε της χώρας. Την πρότασή σου. Τότε δεν είδα καμία διαπραγμάτευση που να βάζει κόκκινες γραμμές. Μακάρι να τις είχε βάλει. Μακάρι να τις είχε βάλει. Τι να πω. Λοιπόν, και κύριε Αποστόλη, τα λεφτά δεν μας τα ζητάει να μας τα πάρει όπως έγινε το κούρεμα πριν κάποια χρόνια. Απλά ζητάει να τα βάλουμε στην τράπεζα της Ελλάδας. Αυτό είναι. Λοιπόν, δεν λέμε να δώσουμε τα λεφτά στην κυβέρνηση για να χαθούν, έτσι. Τα λεφτά λέει απλά βάλτε στην Τράπεζα της Ελλάδας να μπορεί βραχυπρόθεσμα να τα χρησιμοποιήσει. Διότι όταν είσαι σε μια διαπραγμάτευση και δεν έχεις να πληρώσει τους μισθούς και τη συντάξη στο τέλος του μήνα, όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Με αυτή την έννοια λοιπόν λέω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση όπως πάντα συμβάλλει, οφείλει και τώρα να συμβάλλει. Και θεωρώ ότι η έννοια ενός ψηφίσματος ή μιας απόφασης που θα μπορούσαμε να πάρουμε τώρα είναι ότι εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις
που όλοι βάζουμε για τις μισθοδοσίες και για τα ανταποδοτικά κτλ. Θα σταθούμε αρρωγοί σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Αυτή είναι η έννοια. Επί της ουσίας, έχουμε ταλαιπωρηθεί τόση ώρα. Όλοι λέτε περίπου το ίδιο πράγμα. Περίπου, εντάξει, η τελική θέλει τώρα να γίνει κάτι και το λέει με το ψήφισμα. Η κυρία Ράπτη, συγγνώμη. Οι υπόλοιποι λέμε λίγο χρόνο, δεν είπαμε κάτι άλλο. Λίγο χρόνο να συγκρέψουμε κάποια πράγματα. Εντάξει, προς όφελος. Ναι, χρόνο ζητάει, δεν λέει κάτι άλλο. Να συγκρέψουμε κάποια πράγματα. Κυρία Πρόεδρε, να κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό που την πρόταση που κάνει ο Δήμαρχος. Να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτό πάνω από το Βάγγελη. Η πρόταση δική μου είναι να συνταχθούμε με το σημερινό ψήφισμα τη ΚΕΔΕ. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Εγώ δεν το ξέρω όμω τι λέει. Τα είπαμε τόση ώρα. Να τα πούμε πάλι. Το έχουμε δει το ψήφισμα. Το έχω δει το ψήφισμα. Δηλαδή, συγγνώμη να κάνω. Δηλαδή, αυτό το οποίο λέει η ΚΕΔΕ είναι το εξή. Ότι μέχρι να υλοποιηθούν αυτά που λέει να είμαστε όχι. Ακριβώ. Ότι συμφωνούμε αφού υπάρξουν οι δεσμεύσει συγκεκριμένε και τι οποίε ουσιαστικά δεσμεύει ο Πρωθυπουργό. Αλλά να γίνουν πράξη. Στα λόγια. Αν αυτή τη στιγμή αν εφαρμόσουμε την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ξαναλέω ότι αύριο το πρωί, ακούμε τώρα ότι ναι, την εφαρμόζουμε, καταθέτουμε όλα μας τα λεφτά μέχρι τελευταίο ΣΕΝ. Δηλαδή, ούτε μισθοδοσίες, ούτε τα αποδοτικά, ούτε. Πρέπει να περάσει από τη Βουλή. Ακριβώς. Το οποίο ο Πρωθυπουργός έχει δημιουργηθεί θα το φέρει αύριο στη Βουλή. Ο λόγος που δεν είναι, ακούστε λίγο. Να κάνω μια ερώτηση. Συγγνώμη κυρία Ράπτη, και δεν μιλήσετε. Βαγγέλη, δηλαδή εμείς αυτή τη στιγμή κατά τον Δήμαρχο, ρωτάω τον Δήμαρχο και λέω ότι αυτή τη στιγμή ψηφίζουμε την απόφαση ΚΕΔΕ η οποία λέει συντασσόμαστε. Εντάξει. Ναι, δεχόμαστε πασεπτώσει την απόφαση ΚΕΔΕ η οποία λέει το τελικό μας θα είναι στις 7 του μηνός εφόσον γίνουνε. Εφόσον αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός ψηφιστούν αύριο. Εγώ λοιπόν, αυτό λέει ο Δήμαρχος. Λέω την ερώτησή μου τώρα είναι, εμείς για να συνταχθούμε ή μη με την απόφαση αυτή, δεν πρέπει να έχουμε πάλι ένα νέο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο θα λέει ότι... Ένα λεπτό, να ολοκληρώσω. Άρα δηλαδή, η πρόταση είναι σαν... Έχει μια σαφήνεια περισσότερη τώρα. Λέμε ότι μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και τις διαβεβαιώσεις, οι οποίες θα γραφτούν αύριο με κάποιο νόμο ή θα περαστούν στη Βουλή αύριο. Θα έρθει λοιπόν αυτή η πρόταση της κυβέρνησης σε ένα νέο Δημοτικό Συμβούλιο πριν την απόφαση της ΚΕΔΕ, την κεντρική στις 6 του μηνός, έτσι, ώστε να ξέρουμε ακριβώς τι ψηφίσουμε. Συμφωνώ με αυτό, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό. Κατά τη δική μου την άποψη, ή εφόσον υπάρχει η αναμονή της αυριανής μέρας, όπου εκεί θα ξεκαθαριστούν στη Βουλή και αυτά τα οποία έχει δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός θα γίνουν πράξη, δεν νομίζω ότι σήμερα έχει νόημα να πάρουμε κάποια απόφαση. Εάν παρόλα αυτά, θέλει ο Δήμαρχος να κατέβει μια απόφαση και να πάρθει σήμερα ένα ψήφισμα, επειδή το ψήφισμα της ΚΕΡΚΕ μπορεί να διαβαστεί και έτσι και αλλιώς, δηλαδή μπορεί να διαβαστεί όχι. Μέχρι να γίνει ή ναι με τις προϋποθέσεις. Εγώ λοιπόν συντάσσομαι με το ναι με τις προϋποθέσεις παρά το όχι. Λοιπόν, ή αναβάλουμε την απόφαση, να πάρουμε μία απόφαση όταν θα έχει τελειώσει όλη η διαδικασία και θα ξέρουμε πάνω σε τι πράγματα θα αποφασίσουμε. Ή η πρότασή μου είναι ναι με τις προϋποθέσεις αυτές που έχει πει ο Πρωθυπουργός και θα γίνουν πράξη αυτή που λέει. Ωραία, να πω κάτι λοιπόν. Πράξη νομοθετικού περιεχομένου σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρχουν τροποποιήσεις. Αν μπορούσε να υπάρξει τροποποίηση, όλα αυτά που λέμε τώρα, οι προϋποθέσεις θα υπήρχαν. Θα περάσει αύριο, ακούστε με λίγο. Θα περάσει λοιπόν αύριο σε άλλο νομοσχέδιο που περνάει στη Βουλή η τροποποίηση αυτού. Ωραία. Άρα εγώ λοιπόν προτείνω, επειδή έχει σημασία για τη διαπραγμάτευση αυτό, η χώρα πρέπει να πάει ενωμένη, να πούμε ναι υπό τις προϋποθέσεις. Όλοι είμαστε με τις προϋποθέσεις αυτές. Ασφαλώς δεν θα αφήσουμε τους Δήμους ακάλυπτους. Δεν είναι το μόνο. Ναι, αλλά η ΚΕΔΕ λέει και το εξής. Η ΚΕΔΕ λέει να περιμένουμε στις 7 του μήνα που είναι το συνέδριο και εκεί να αποφασίσουμε. Δεν υπάρχει αυτός ο πρόβλημα. Διότι και αύριο να ξεκινήσουν οι διαδικασίες, να ληφθούν οι αποφάσεις, θα πάμε μέχρι εκεί για να έχουμε τις εξέλιξεις. Δεν υπάρχει, λέω εγώ αυτός ο πρόβλημα. Η εγκύκλειος δηλαδή πότε νομίζω ότι θα έρθει. Αύριο θα περάσουν την Βουλή, αύριο θα ληφθεί απόφαση. Γι' αυτό λέω εγώ ότι θα είναι κατόπιν.
πριν ρωτήσω για αυτά, αν περιμένουμε την κυρία. Άρα, εγώ προτείνω αυτή τη στιγμή να πάρουμε μια απόφαση ναι με τις προϋποθέσεις που έχουμε πει. Ας το βάλουμε σε ψηφοφορία, ως περαιό. Συγγνώμη, αλλά εμένα δεν με καλύπτει ότι έχει υποθεί. Δεν με καλύπτει και αυτό που είπε η κυρία Ράπτη στην ομιλία της στο τέλος, ότι εγώ έχω ένα ψήφισμα και όσοι συμφωνείτε και όσοι ας βουλιάξει η χώρα. Έτσι ανέφερε στο μικρόφωνο και αυτά τα μηνύματα δεν τα βλέπω με καλό μάτι. Εγώ θέλω, επειδή δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή, πώς να το κάνουμε, του συνόλου του γραπτού κειμένου της ΚΕΒΕ, για μένα η πρόταση που με καλύπτει είναι αναβολή και ξανά συζήτηση πριν τις 7 Μαΐου με εκτίμηση των δεδομένων της τελευταίας στιγμής. Δεν συμφωνώ με κανένα ψήφισμα της ΚΕΔΕ, δεν συμφωνώ να μπω στην απαντήσω ναι ή όχι σε διλήμματα αυτής της μορφής. Θέλω να τοποθετηθώ έχοντας τα δεδομένα πριν τις 7 Μαΐου τα περισσότερα δεδομένα για να εκφράσω την άλλη άποψη. Από τώρα ακούστηκαν και κάποιες αλήθειες από κάποιους για βλαχοδημάρχους και για πράξη νομοθετικού περιεχομένου που είχαν γίνει και είχε εμέφωτο την προηγούμενη κυβέρνηση ότι δεν θα φέρουν καμία πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Εύχομαι να μην ξανάρθει, να είναι η τελευταία πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Εγώ δυστυχώς οι σχολικές επιτροπές πανελλαδικά ζήσαμε αυτή την αφέμαξη των χρημάτων εδώ και μια εβδομάδα. Ήταν να πάρουμε κάποια χρήματα για να πληρώσουμε, σας διαβεβαίω, συνάδελφοι τις καθαρίστριες και δυστυχώς έβαλαν χέρι σε αυτά τα χρήματα. Ήταν να μας δώσουν 35.000 περίπου και μας βάλανε 8. Αποτέλεσμα, να μην έχουμε χρήματα αυτή τη στιγμή να πληρώσουμε τις καθαρίστριες. Και όχι μόνο αυτό, έχουμε πληρώσει με χρήματα άλλου κωδικού, έχουμε πληρώσει από τις λειτουργικές δαπάνες τις καθαρίστριες. Και το ερώτημα είναι πώς θα πληρώσουμε τον Απρίλιο, πώς θα πληρώσουμε τον Μάη, πώς θα βγουν πέρα τα σχολεία. Λοιπόν, πολύ φοβάμαι ότι σε αυτή την κατάσταση θα περιέλθουν, σε αυτή την οικονομική ασφυξία θα περιέλθουν και οι Δήμοι. Ο λόγος είναι να τα μαζέψουν τα χρήματα στην Τράπεζα της Ελλάδος, να πληρώσουν, το ξέρουμε όλοι, δεν το λέμε, μισθούς και συντάξεις, να βγάλουν αυτό το μήνα. Εύχομαι η διαπραγμάτευση πραγματικά να πάει καλά και να μην χρειαστεί περαιτέρω αφέμαξη, γιατί δεν έχει μείνει τίποτα άλλο πλέον, παρά να μπουν στις καταθέσεις των μικροκαταθετών στις τράπεζες και να πάρουν χρήματα από εκεί. Το απεύχομαι, ειλικρινά εύχομαι να πετύχει η διαπραγμάτευση και συντάσσουμε με την πρόταση και με την απόφαση της ΚΕΔΕ. Να μου επιτρέψετε να τοποθετηθώ. Σας είπα πώς τόση ώρα υπομονετικά δεν έχω τοποθετηθεί. Πέρα από την εισήγηση του θέματος δεν έχω πει κουβέντα. Εγώ θα παρακαλέσω όλους τους συναδέλφους, όπως το Πράτο και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔΑ, στο οποίο μετέχω, να μην πέφτουμε σε αυτό το λάθος που συνήθως πέφτουν οι αυτοδιοικητικοί όλα τα χρόνια της αυτοδιοίκησης και μας έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση απαξίωσης. Το λάθος αυτό είναι αυτό που έγινε και απόψε εδώ, που αυτοδιοικητικοί πυροβολούν αυτοδιοικητικούς. Είναι κρίμα πραγματικά. Είναι κρίμα και δεν μας τιμά. Πρέπει λοιπόν ο καθένας μας, και καλό τον καθένα μας, να πετάει όταν βρίσκεται σε αυτή την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ή στην όποια αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, που είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης ενός Δήμου, το κομματικό του μανδύα, και να φοράει τον αυτοδιοικητικό του μανδύα και να σκέφτεται το συμφέρον του τόπου και των ανθρώπων του τόπου. 7 μήνες περίπου που είμαι δήμαρχος και είμαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔΑ, σε κάθε ευκαιρία που παίρνω τον λόγο, αναφέρομαι συγκεκριμένα στις μειώσεις που έχει δεχτεί η τοπική αυτοδιοίκηση τα τελευταία χρόνια και στην απαξίωση του θεσμού της αυτοδιοίκησης και των αυτοδιοικητικών εν γέννη. Έτσι, και σε αυτή την περίπτωση θα σταθώ στο αυτοδιοικητικό μου ανάστημα και σε τίποτα άλλο. Οι κομματικές απόψεις και σκέψεις, εμένα τουλάχιστον προσωπικά, με αφήνουν παγερά διάφορα.
Με απασχολεί όμως και με απασχολεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο το συμφέρον του Δήμου μας και των Δημοτών μας. Βρεθήκαμε πριν 2 μήνες περίπου στο νέο Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Βούτζη, και δεσμευόταν ότι θα καταργήσει το παρατηρητήριο των ΟΤΑ, το οποίο επίσης έχει γίνει με αντισυνταγματικό τρόπο πάλι ενάντια στο συγκεκριμένο άρθρο του Συντάγματος, που και η συγκεκριμένη πράξη νομοθετικού περιεχομένου καταπατά το Σύνταγμα. Δεσμευόταν ότι θα αυξήσει τους πόρους των ΟΤΑ και δεσμευόταν ότι δεν θα μειώσει κανένα πόρο. Αντιθέτως, θα τους αυξήσει. Εγώ σε κάθε διαπραγμάτευση τόσα χρόνια που γινόταν από τις κυβερνήσεις διαχρονικά, έβλεπα, και όλοι μας βέβαια το βλέπαμε και το ζούσαμε, να κόβεται ένα δάχτυλο της αυτοδιοίκησης. Πρώτη φορά όμως υπήρξε απόφαση να κοπεί το κεφάλι της αυτοδιοίκησης. Και αυτή η απόφαση ήταν η συγκεκριμένη πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αν δεν υπάρξουν οι διορθώσεις και οι δεσμεύσεις τις οποίες ζητούμε ως αυτοδιοικητικοί, δεν συμφωνούμε. Είναι ξεκάθαρο. Αν υπάρξουν αυτές οι δεσμεύσεις και οι διορθώσεις, είμαστε εδώ να βάλουμε πλάτη. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Πιο ξεκάθαρο δεν γίνεται, νομίζω. Παρότι, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, θεωρώ ότι γίνονται λάθος χειρισμοί, όταν πριν από 15 μέρες ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Καμένος, υπογράφει 500 εκατομμύρια ευρώ σύμβαση, στην οποία, για την οποία σύμβαση η εταιρεία που παίρνει τη δουλειά έχει αντίθετη άποψη και ζητούν αυτή τη στιγμή να πάρουν τα μέτρα των αυτοδιοικητικών 1,5 δις που λένε όλα. Το 1 τρίτο το πέταξε προχθές. Και σήμερα ψάχνουν να πάρουν το ταμείο των Δήμων, δηλαδή από τις έπεσες των Δημοτών, αυτά τα χρήματα. Είναι απαράδεκτο. Αν μη τι άλλο, είναι απαράδεκτο. Συν το ότι ακούστηκε σήμερα από επίσημα χείλη ότι αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου ήταν μέσα στη Μνημονιακή Σύμβαση του 2012. Μέσα στη Μνημονιακή Σύμβαση του 2012 ένα από τα μέτρα ήταν από το χέρι στα χρήματα των ταμείων των φορέων της ευρύτερης κυβέρνησης. Δεν έγινε μέχρι σήμερα και γίνεται σήμερα. Η πρότασή μου λοιπόν, για να μην σας κουράσω άλλο, γιατί έχετε μείνει τόσες ώρες και βλέπω ότι θέλετε να φύγετε, είναι συγκεκριμένη και είναι ότι συνταζόμαστε με την άποψη, με τη σημερινή μάλλον απόφαση της ΚΕΒΕ, η οποία δεν λέει άλλο από το εξής. Ναι, να βοηθήσουμε. Ναι, να βάλουμε πλάτη. Πότε όμως, όταν αυτή η βοήθεια που θα δώσουμε, δεν σημαίνει ότι εμείς ανοίγουμε το παράθυρο και πηδάμε από τον 100ο όροφο, στο κενό. Διότι πρέπει πρώτον να αποκλειστούν από αυτά τα χρήματα που θα δώσουμε τα ανταποδοτικά τέλη και οι μισοδοσίες. Δεύτερον, πρέπει να ξέρουμε ξεκάθαρα πότε θα πάρουμε αυτά τα χρήματα πίσω. Μας ζητούνται για να γίνει μια διαπραγμάτευση. Πόσο καιρό θα πάρει αυτή η διαπραγμάτευση? Να το ξέρουμε. Θα τα δώσουμε τα χρήματα για 1 μήνα, για 3 μήνες, για 1 χρόνο. Να ξέρουμε πόσο. Καμία μέχρι στιγμής κουβέντα από κανένα για το πόσο. Και πώς θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία, ώστε την επόμενη μέρα εμείς, οι ΕΡΕΤΗ, όλοι μαζί, γιατί μαζί δεν πάρουμε την απόφαση να πούμε ότι ναι, αύριο το πρωί καταθέτουμε τα χρήματα στην Τράπεζα της Ελλάδος, να μην είμαστε εκτεθειμένοι έναντι του νόμου. Διότι εδώ μας στέλνουν οι συμπολίτες μας και υπάρχουν συγκεκριμένοι νόμοι οι οποίοι εφαρμόζονται και από αυτούς διέπεται η λειτουργία του Δήμου. Δεν αποφασίζουμε κατά το δοκούν. Δεν νομοθετούμε. Εφαρμόζουμε νόμους. Το Ταμείο Νομικών, το επαναλαμβάνω, δεν καταθέτει τα χρήματα για αυτόν τον λόγο. Όχι γιατί δεν είναι άποψη. Γιατί ξέρω όμως πάρα πολύ καλά ότι με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου δεν είναι καλυμμένοι νομικά να κάνουν τη μεταφορά. Όλα αυτά πρέπει να λυθούν. Αφού λυθούν, είμαστε εδώ να βάλουμε πλάτη, να καταβάλουμε το μεγαλύτερο ποσό το οποίο μπορούμε να καταβάλουμε και από την άλλη να μπορούμε να λειτουργήσουμε, να πληρώσουμε δηλαδή τους μισθούς του προσωπικού, να μπορέσουμε να ασκήσουμε την κοινωνική πολιτική, διότι από την κυβέρνηση συγκεκριμένη προεκλογικά ακόμα η κοινωνική πολιτική και μέχρι στιγμής δεν έχουμε τίποτα. Εμείς κάνουμε κοινωνική πολιτική. Ποια από τις οικογένειες του Δήμου Σαββατικού που είχε ανάγκη πήρε μια σακούλα τρόφιμα από ένα φορέα εκτός του Δήμου? Αυτό πώς γίνεται με τα χρήματα του Δήμου? Ανάβρε το πρωί λήψου, σταματάνε οι σακούλες. Ανάβρε το πρωί λήψου, σταματάνε οι παιδικοί σταθμοί. Οι σακούλες άλλοι τις προκάλεσαν, δημοσιογράφοι.
Αλλά με το, συμφωνώ, Αντρέα, μαζί σου. Το ξανάπα, το είπα πριν. Ότι κάθε φορά που εγώ δεν είμαι ανάπτυξη, μαζί σου είμαι. Μαζί σου είμαι. Και το κατακρίνω όπως θα φέρει και όπου βρέθω, το ξαναλέω, ως αυτοδιοικητικός. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Η άποψή μου λοιπόν, η πρότασή μου μάλλον, είναι να συνταχθούμε με το σημερινό ψήφισμα της ΓΕΒΕ, το οποίο λέει αφού διασφαλιστούν όλα αυτά τα οποία ζητούμε να διασφαλιστούν για να γίνει αυτή η διαδικασία όπως πρέπει να γίνει, ναι, να βοηθήσουμε, αλλά όλα αυτά πρέπει να γίνει με συγκεκριμένο τρόπο. Λοιπόν. Όχι αόριστα. Που ούτως ή άλλως δεν θα πάρει λιγότερο χρονικό διάστημα από την αμέσως επόμενη εβδομάδα, την Πέμπτη, που είναι το συνέδριο, το ετήσιο συνέδριο της Ένωσης Δήμων της Ελλάδος, να πάρουμε εκεί την απόφαση και μετά αμέσως να έρθουμε στα δημοτικά συμβούλια όλοι οι Δήμοι και να πούμε ότι αύριο το πρωί κάνουμε την κατάθεση. Ή ότι αύριο το πρωί δεν κάνουμε την κατάθεση. Δεν ξέρω τι θα πούμε εκείνη τη στιγμή. Τα δεδομένα θα μας το δώσουν το αποτέλεσμα της απόφασής μας. Λοιπόν, οπωσδήποτε θα πρέπει να ψηφίσουμε, ωστόσο, και νομίζω ότι είναι αρκετά διαφημισμένο πλέον, ωστόσο, εάν προκύψει κάτι αύριο, το οποίο θα αλλάξει το πολιτικό σκηνικό και πρέπει αύριο, θα είμαστε εδώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Με μια κατεπίκουσα πρόσκληση, θα είμαστε. Άκουσα την αρχαία, μισό λεπτό, μετά την εισήγηση του και την πρόταση του Δημάρχου. Καταρχήν, ο Δήμαρχος είπε την πρότασή του, είπε και διάφορα άλλα πράγματα. Θέλω να πω ότι δεν θέλω να απαντήσω σε κάποια πράγματα που υπόθηκαν και έχουν απαντήσεις, γιατί και στο τέλος της συνεδρίασης είμαστε και δεν θέλω να προσανατολίσω την κουβέντα που τελειώνει. Παρ' όλα αυτά, όταν βγάζουμε ανακοινώσεις και δημαρχία, γιατί είπες ότι εγώ δεν έχω κομματικό μανδύα κτλ. Και βεβαίως έχεις δικαίωμα ως δήμαρχος να βγάλεις ανακοίνωση και να λύσεις την άποψή σου. Θεωρώ όμως ότι και αυτή η ανακοίνωση που έχεις βγάλει, ειδικά για αυτό το θέμα, και μάλιστα πολύ πριν βγήκε το ψήφισμα της ΚΕΔΕ. Και όμως το ψήφισμα τα όλων των άλλων δήμων ήταν εντελώς αρνητικά τα αρχικά. Όχι, όχι, δεν λέω για το αρνητικό αρνητικό. Κάθε ανακοίνωση, κύριε Πρόεδρε, κρίνεται και από τον τόνο, κρίνεται και από κάποια πράγματα. Θέλω να πω ότι. Και δεν είναι η πρώτη φορά αυτό, και για το παράκτιο δήμαρχε το έκανες, και για την ΚΕΔ και για το θέμα αυτό, που το ξαναλέω, έχεις κάθε δικαίωμα, δεν ασκώ κριτική στο να το κάνεις, αλλά μια και βγαίνουν κάποια δημόσια κείμενα από το Δήμο, μπορούν να κρυθούν. Θεωρώ λοιπόν ότι απευθύνεσαι περισσότερο, έτσι αυτή την εντύπωση έχω εγώ, και τη βεβαιότητα μάλιστα, σε ένα κομματικό ακροατήριο, στοχοποιώντας αν θέλεις κάποια πράγματα. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα είναι καλό για το σκοπό το οποίο το κάνεις, πάντως πρέπει να αναρωτηθείς αν είναι καλό για το Δήμο. Δηλαδή έβγαλες μια ανακοίνωση που μίλησε για πραξικόπημα, για αυτό το πράγμα, πριν βγει οποιαδήποτε άλλη ανακοίνωση, πριν βγει ακόμα και το ψήφισμα της ΚΕΔΕ, το οποίο δεν είχε τόσο σκληρές εκφράσεις και δεν προχωρούσε σε μια κριτική που δεν έμενε στα αυτοδιοικητικά, τα οποία εκεί μπορούμε να συμφωνήσουμε, αλλά μίλαγε κιόλας και έκανε κριτική και για την πολιτική της κυβέρνησης, ότι αυτό το πράγμα δυσημείνει στην ευθύνη, είναι σαν να διάβασα του Παντούλη την ανακοίνωση ήταν. Θέλω να πω ότι όταν λέμε για κομματικές μανδύες πρέπει να το δείχνουμε, μπορεί να κατέβηκες στην ΠΕΔΑ σε ένα συγκεκριμένο κομματικό μηχανισμό, το σέβομαι, έτσι είναι η δημοκρατία, αλλά πρέπει να σκεφτούμε αν αυτό το πράγμα και αυτή η εικόνα που βγαίνει προς τα έξω ότι πώς εκπροσωπεί το Δήμο στο Ραβουκά, αν κάνει καλό για το Δήμο. Επίσης... Λοιπόν, τώρα, δική μου η πρόταση είναι ότι λίγες ώρες πριν ψηφιστεί στη Βουλή όλες όσα πρέπει να ψηφιστούν, δεν μπορούν να πάρουν καμία απόφαση. Θα περιμένουμε αύριο αυτά που είχε πει ο Πρωθυπουργός να υλοποιηθούν για να έχουμε να ψηφίσουμε αυτό το οποίο έχουμε συμφωνήσει, δηλαδή στο να δοθούν τα χρήματα. Χωρίς θετική ή αρνητική, ανάλογα με το τι θα αποφασιστεί στη Βουλή.
θα μου επιτρέψετε προσωπικού, διότι έγινε κριτική της θέσης που εξέδωσα. Συντάσσουμε την πρόταση του Μαλώνη. Δεν θα πιαστείς. Εντάξει, της ουσίας και υπόλοιπου που θα είπατε, το αν οι τόνοι ανεβαίνουν ή κατεβαίνουν εξαρτάται από αυτά τα οποία βιώνουν. Και ξαναλέω ότι αν μέχρι σήμερα δεν είχε υπάρξει πρόοδο στις συζητήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης που να πει ότι ναι, λέμε να αφήσουμε έξω τα υποδοτικά, ναι, να βρούμε τους τρόπους που θα γίνει, ναι, να συνεννοηθούμε για το χρονικό διάστημα, ναι, όλα αυτά τα πράγματα. Και σήμερα ήδη έχουμε διστάσει. Θα ήταν πολύ πιο σκληρή από αυτή την ανακοίνωση που εξέδωσα τότε. Γιατί τότε έλεγε ότι αύριο το πρωί βάλε μόνο τα λεφτά που έχεις στο Ταμείο της Άμεσης Ελλάδος και εσύ με πίνει χωρίς ένα ευρώ. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μου λέει ουσιαστικά βάλει λουκέτο. Πρώτον. Δεύτερον, τα τηλέφωνα σπάσανε από τους προμηθευτές του Δήμου. Και είπανε, τα προϊόντα που σου φέραμε προχθές και η υπηρεσία σου με προσφέρει, τελειώσανε, χάνουμε τα λεφτά μας, αύριο το πρωί πάμε στέλνουμε τα λεφτά. Και γινόταν σφαγή, όχι μόνο εδώ, σε όλους τους Δήμους. Αυτή ήταν η λόγη που με οθήσανε να έχω αν θες, Μανώλη, το ξύ πνεύμα σε αυτή την ανακοίνωση, εκείνη την χρονική στιγμή. Εκείνη την χρονική στιγμή. Αυτή είναι η θέση μου, η θέση του καθενός κρίνεται από τον κόσμο. Το λάμπρο ξέρετε, σε έχει κάνει η λαμπροτική της τι κάναν όλοι άλλοι. Μία πρόταση είναι αυτή. Ο κ. Κωνσταντέλος... Εγώ εάν η πρόταση του... Η πρόταση σας ακριβώς, για μην το αναβληθώ. Δεν συντάσσουμε κανένα κείμενο και ζητάω να αναβληθεί και να συζητηθεί το θέμα πριν της 6 Μαΐου. Και μετά στις 6 Μαΐου, Τετάρτη 6 Μαΐου. Συντάσσουμε τον κ. Τσαλικέρη για την θέση αυτή. Την Τετάρτη θα ταξιδεύουμε. Δηλαδή. Δεν ψηφίσαμε το ψήφισμα της ΚΕΔΕ και ζητάμε την αναβολή μέχρι να ολοκληρωθεί η ψήφιση των προϋποθέσεων που έχει δεχτεί. Τρεις και τέσσερις προτάσεις. Ένα λεπτό, γιατί η ΚΕΔΕ αυτό λέει. Αυτό λέει. Ωστόσο, εάν πούμε ότι συντασσόμαστε με πλειοψηφία, που ούτως ή άλλως με πλειοψηφία θα είναι, δεν θα γραφτούν ονόματα σε αυτό. Απλώς συντασσόμαστε με πλειοψηφία στο... Τελειώσαμε. Και θα βάλουμε τέσσερις προτάσεις, αν θέλετε. Θα γραφτούν τέσσερις προτάσεις όπως θα γραφτούν και στα πρακτικά τα μαθητοφόρημα. Θα γραφτούν και στο βιβλίο το πρακτικό. Αυτό. Είναι η πρόταση να συνταχθούμε με το με την ΚΕΔΕ, δηλαδή να πούμε την πρόταση είναι ότι λέμε ναι... Μισό λεπτό, αν το επιτρέπεις, αν το επιτρέπεις. Λοιπόν, η άλλη πρόταση είναι το ψήφισμα της κυρίας Δάπτη, δεύτερη. Η τρίτη είναι ο Μανώλης που εγώ θεωρώ ότι είναι ίδιο με το ψήφισμα, δεν ξέρω πού διαφοροποιείται. Απλώς είναι σίγουρος ναι, εφόσον οι όροι πραγματοποιηθούν, σίγουρα ναι. Το διαβάζετε με πολλούς τρόπους. Εάν θέλετε να τοποθετηθούμε του ψηφίσματος, η δική πρόταση είναι ναι. Δεν θέλω να το κουράσουμε άλλο γιατί δεν υπάρχει λόγος. Αυτό. Το είπα, ναι. Σας είπα ότι το ψήφισμα δεν θα, θα λέει με πλειοψηφία. Δεν θα λέει ονόματα, δεν θα λέει πώς ψηφίσαν, ποιοι ψηφίσαν. Και τέσσερις προτάσεις καταγράφονται στα πρακτικά. Και τα μαγνητοφωνημένα, η πρόταση του κ. Κωνσταντέλου είναι διαφορετική. Λοιπόν, τελειώσαμε. Με πλειοψηφία λοιπόν ψήφισμα σύμφωνα με την πρόταση της ΚΕΔΕ. Αναπερίεται η συνεδρίαση και οποιαδήποτε εξέλιξη και αν υπάρξει, αν χρειαστεί, θα γίνει έκτακτη συνεδρίαση.